τηλεόραση. Πάμε γήπεδο. Δευτέρα σήμερα και είναι μέρα των αθλητικών. Γιώργος Πανταζίδης. Καλησπέρα, Βλαδίμηρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά. Ξεκινάμε τους καλεσμένους, με τους δύο προπονητές του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Αυτούς φιλοξενούμε, του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, κύριο Σάκης Παπαράδης. Να σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία και ο Μιχάλης Φλώρος. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και θα ανοίξουμε αρκετά θέματα, ξεκινώντας από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και φυσικά πηγαίνοντας στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας του Εύρου και το άνοιγμα αυτό της διαφοράς που είχαμε αυτήν την αγωνιστική, την 14η αν δεν κάνω λάθος, που ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης κατάφερε και πήρε ένα μπόνους, μια διαφορά στην βαθμολογία περισσότερο της μιας νίκης των τριών βαθμών, 4 βαθμοί, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. 4 βαθμοί της διαφοράς από τη δεύτερη Θράκη Φερών. Λοιπόν, ξεκινάμε παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας ιεραρχικά με την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, να δούμε κάποιες κάρτες και να σχολιάσουμε. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να βγούμε με τους δύο προπονητές, με την έμπειρη δική τους ματιά, θα μας βοηθήσουν στα αποτελέσματα. Με τα αποτελέσματα να ξεκινήσουμε. Της ΓΑΜΑ Εθνικής αυτή την Κυριακή, πλην του παιχνιδιού στο νομό Ξάνθης, μεταξύ των δύο ομάδων του νομού, που διεξήχθη το Σάββατο. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου, έδιμον τείχο 1-2, με γκολ του Καπετανίδη στο 90. Θα τον έχουμε, τον μεσοεπιθετικό της ΑΕ τηλεφωνικά. Ελπίδα Σκουτάριος, Δόξα Προσκυνητών 0-0. Επιτυχία την ομάδα του Νίκου Μπαχαρίδη. Θα έχουμε και τον προπονητή της Δόξας Προσκυνητών τηλεφωνικά μαζί μας. Μορφέας Ξάνης Άρης Αβάτου, το Σάββατο 1-0. Καβάλα Ετός Ορφανού 1-2. Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής, Απόλλωνας Παραλιμνίου 0-2. Και Δόξα Νέου Συνδροχωρίου, Νέστος Χρυσούπολης επίσης 0-2. Πάμε στην βαθμολογία. 42 έχει ο Απόλλωνας Παραλιμνίου, 36 ο Ετός Ορφανού, 35 το Σκούταρι, 33 Καβάλα. Νομίζω, Σάκη, ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για πρωταθλητή του πρώτου ομίλου. 4 αγωνιστικές απομένουν. Εντάξει, βαθμολογικά δεν νομίζω μαθηματικά να έχει κρυφτεί κάτι ακόμη. Αλλά στις τελευταίες αγωνιστικές πάντα ΓΑΜΑ Εθνική κρύβει εκπλήξεις. Απλά και βάσει της παρουσίας μέχρι τώρα, τη συνολική του Απόλλωνα Παραλιμνίου, έχει δείξει νομίζω και Μιχάλη την πιο σταθερή ομάδα. Η αλήθεια είναι, έχει δείξει μια σταθερότητα και πιστεύω ότι είναι στο χέρι της πλέον να κατακτήσει την πρώτη θέση. Σίγουρα μιλάμε για μια διαφορά ασφαλείας πλέον. Ναι, υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας, αλλά όπως είπε και ο Σάκης, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κρύβει το φινάλε. Ναι, ναι. Άμα δεν είναι σοβαροί και δεν δείξουν τη δέουσα προσοχή. Mm-hmm. Για να δούμε πάλι την βαθμολογία. Συνεχίζουμε την πέμπτη θέση, εκεί όπου ο Νέστος Χρυσούπολης έχει 27 βαθμούς. Είχε 24, πήρε νίκη τώρα και δείχνει να είναι σχετικά και είναι, θεωρώ, άνετος. Δεν είναι μέσα στο παιχνίδι για την παραμονή. Στο οποίο παιχνίδι είναι οι ομάδες που βλέπετε κάτω από τον Νέστο Χρυσούπολη στην βαθμολογία. Άρη Σαββάτου 25, 25 Ορφέας Ξάνθης. Είναι οι ομάδες μέχρι και τον Ορφέα Ξάνθης που παραμένουν στην κατηγορία έτσι όπως είναι μέχρι τώρα η κατάσταση. Και υποβιβάζονται με τα τωρινά δεδομένα. Η Αθλητική Ένωση Δημοτήχου 21, 21 ο Ξηροπόταμος, 16 οι προσκυνητές, 10 η Δόξα Σιδηροχωρίου και 9 ο Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής. Και πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Κρίσιμη όπως θα είναι όλες. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αυτό το κοινότυπο. ΑΕ Δημοτήχου, Δόξα Προσκυνητών, Άρη Σαββάτου, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου. Σημαντικό για το παιχνίδι της παραμονής και αυτό το παιχνίδι. Ετός Ορφανού, Ελπίδα Σκουτάριος, Απόλλωνας Παραλιμνίου, Ορφέας Ξάνθης. Δύσκολο παιχνίδι για την άλλη ομάδα, τον Ορφέα Ξάνθης, που έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τις ομάδες μεταξύ της Ξάνθης, δηλαδή του Ορφέας και Άρης. Ο Ορφέας έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Νέας Χρυσούπολης, ΑΟ Καβάλα, Δόξα Νέου Συντροχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής και γενικότερα νομίζω από τις 4 ομάδες αυτές που θα παλέψουν μέχρι το τέλος για μία θέση, για δύο θέσεις. Οι δύο θα υποβιβαστούν. Έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Να αναφέρω χαρακτηριστικά: έχει εκτός τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, τη Δόξα έχει εντός, Νέου Συντροχωρίου, το θεωρητικά εύκολο παιχνίδι και Καβάλα και Ελπίδα Σκουτάριος εκτός. Δηλαδή έχει τους τρεις από τους τέσσερις πρωτοπόρους έχει εκτός ο Ορφέας Ξάνθης. Απ' την άλλη, ο Άρης Σαββάτου έχει μέσα Μέγα Αλέξανδρο Ξηροποτάμου. Τώρα νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το ευνοϊκό μέσα σε εισαγωγικά αποτέλεσμα για την ΑΕ Δημοτήχου από αυτό το παιχνίδι. Ποιο θα μπορούσε να είναι. Να ξεφύγει ο Άρης ή να. Θα το δείξει στο. Θα το δείξει στο. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε.
Η ΑΕΔ Δημοτήχου πάντως έχει μέσα τους προσκυνητές έξω τον Άρη Αβάτου και μέσα τον ΑΕΤ Ορφανού και τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Πάμε λοιπόν λίγο στην, θέλω το δικό σας σχολείο για την πορεία, θα ξεκινήσουμε σε ένα σάκι μέχρι τώρα της ΑΕΔ Δημοτήχου. Πώς βλέπεις αυτή είναι την πορεία μετά το περσινό δυστυχές διάλειμμα να μην έχει ο Εύρος μια παρουσία στην ΓΑΜΑ Εθνική? Ναι, είναι ευτύχημα ότι υπάρχει μια ομάδα του Εύρου που μας εκπροσωπεί στις εθνικές κατηγορίες. Εγώ δεν έχω πολύ επαφή με την ΓΑΜΑ Εθνική, δεν έχω και τόσο χρόνο για να παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις, αλλά με μια επαφή που είχα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα και από όσα μαθαίνω ακούγονται στην πόλη μας, ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον ότι έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Υπάρχει ιδιαιτερότητα του νομού μας ότι είναι μακριά η πόλη του Δημοτήχου. Αλλά από όσο γνωρίζω και γνώρισα και τον προπονητή της, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής, νομίζω ότι έγινε μια σοβαρή δουλειά. Οι δυσκολίες που προκύπτουν φυσικά τις γνωρίζουμε. Η κατηγορία είναι μεγάλη, οι οικονομικές δυσχέρειες και η ένταξη παιδιών που να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις κατηγορίες είναι λίγο δύσκολο να βρούμε και αθλητές. Αλλά νομίζω ότι στέκεται με αξιοπρέπεια και φαίνεται ότι μέχρι το τέλος, νομίζω πολλοί ήταν δυσπιστοί για το αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, αλλά μέχρι το τέλος το παλεύει και αυτό δείχνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Αυτό είναι και από τα όπλα της, θεωρώ, Μιχάλη. Η επιμονή που δείχνει και η μη παρέτηση, αν βγάλουμε εκτός το παιχνίδι με τον Ορφέα Ξάνθης που έφαγε 5 γκολ στην Ξάνθη, στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια. Κρίνοντας λεπτομέρειες. Ναι. Πραγματικά θεωρώ ότι, αν όχι όλες οι ομάδες, σχεδόν όλες στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα τα παιχνίδια. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές οι ομάδες. Και εκεί νομίζω κάπου το έχασε η ΑΕΔ, αλλά δείχνει ότι ακόμα και τώρα στα δύσκολα που είναι με την πλάτη στον τοίχο, δείχνει χαρακτήρα και το παλεύει μέχρι τελευταία στιγμή. Ξέρεις πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας. Πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Πού θα κρυθούν τα πράγματα σε αυτό το την παραμονή? Κοίταξε, για μένα, ενώ τώρα συγκεκριμένα για το Δημότυχο, ενώ ξεκίνησε με ενθουσιασμό και πολλές φορές οι ομάδες που βγαίνουν κατηγορία, βλέπεις ότι την πρώτη τους χρονιά πάνε πάρα πολύ καλά λόγω ενθουσιασμού και κόσμου και της ομάδας κλπ. Και πίστευα ότι θα μείνει εύκολα στην κατηγορία. Αυτό έδειχναν τα αποτελέσματα στην αρχή. Στην πορεία δεν ξέρω. Ακούστηκε ότι ήταν ίσως και ψυχολογικό ότι τους πήρε λίγο από κάτω με κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα. Εγώ το στηρίζω κατά τη δική μου γνώμη ότι λίγο στην απειρία της ομάδας και αγωνιστικά, ίσως και διοικητικά, εκεί λίγο πιστεύω ότι υπήρχε ένα κενό και δυσκολεύτηκαν και είναι τώρα σε αυτή τη θέση. Mm. Αλλά πιστεύω ότι πάρα πολύ σημαντική είναι αυτή η αγωνιστική που ακολουθεί. Mm. Και ιδιαίτερα με το παιχνίδι που έχει ο Ορφέας Ξάνθης, αν καταφέρει το Δημότυχο και πλησιάζει στον πόντο, πιστεύω θα μεταφέρει μεγάλο βάρος. Στον Ορφέα, οπότε πιστεύω θα κάνει λίγο πιο εύκολο, mm-hmm. πιο εύκολο τη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντική αγωνιστική για μένα. Και είναι αυτό που λέμε ότι... Ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα. Ναι. Είναι επιτέλους ο παράγοντας έδρα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν το έχει αξιοποιήσει το έπακρο το Δημότυχο. Ναι, είτε λόγω συνθηκών κακού αγωνιστικού χώρου, είτε ατυχίας. Πλέον είναι στο χέρι της και αυτό, Σάκη Παπαράδη. Εντάξει, το πρώτο σημείο που πρέπει να σταθούμε νομίζω είναι η πίεση που νιώθουν οι αθλητές και ο προπονητής. Είναι αρκετά δύσκολο να διαχειριστείς μια πίεση, γιατί όταν παλεύεις για την αξιοπρέπειά σου, είτε είσαι μέσα της έξω, υπάρχει η ίδια πίεση. Νομίζω ότι από αυτό το κομμάτι ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει λίγο να απεγκλωβιστούν οι αθλητές και ο προπονητής. Πολλές φορές όμως έχουμε δει στην Ελλάδα ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση εντός εντάσεις παιχνίδια και ελπίζω πάντως να ο κόσμος θα καταλάβει να το στηρίξει αυτό, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να ήμασταν πιο κοντά. Ελπίζω ο κόσμος να το στηρίξει αυτό μέχρι το τέλος για να μπορέσει να δικαιωθεί ο κόπος των παιδιών και των προπονητών. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Θανάση τον Καπετανίδη στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΔ Δημοτήχου. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άκουσες από την συζήτηση με τους δύο τεχνικούς του Εθνικού Αλεξανδρούπολης για την ΑΕΔ Δημοτήχου. Συζητούσαμε και την δική σας προσπάθεια. Ξεκινάμε το παιχνίδι στον Ξηροπόταμο με δικό σου γκολ. Στο τέλος, ουσιαστικά, νομίζω ότι είναι σωστός ο όρος. Έδωσες το φιλί της ζωής στην ομάδα σου και διατηρεί τις ελπίδες της ζωντανές. Ναι, εντάξει, πολύ σημαντικό το γκολ σίγουρα. Απλά ήταν μεγάλη προσπάθεια όλων των παιδιών.
Όλοι όσοι έπαιξαν έδωσαν τα πάντα και δεν είναι για να πάρουν το παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι είναι καθοριστικό, όπως και όλα τα άλλα που έρχονται. Καθοριστικό, μάλιστα. Και ένα παιχνίδι που το χάνατε, ναι. Βγήκατε πίσω στο σκορ και το γυρίσατε. Βλέπουμε, το ανέφερα εγώ και στο προηγούμενο παιχνίδι με το Σκούταρι, βλέπουμε να βγάζετε ένα πάθος, μια ψυχή, μια μη παράδοση όπλων. Τα παλεύετε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Ναι, αυτό έχουμε πει με τα παιδιά. Θα τα δώσουμε όλα μέχρι τέλος και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα μείνουμε στην κατηγορία. Θανάση, συνέχισε, ναι. Ναι, αυτό, κυρίως αυτό. Τώρα, εντάξει, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, τα δώσαμε όλα. Σε αυτό, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Στο ημίχρονο μπήκαμε στο βοηθήριο, είπαμε ότι πρέπει για να πάρουμε το παιχνίδι να κάνουμε κατάθεση ψυχής και πάλι. Και στο τέλος αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ο σωστός τρόπος για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Θανάση, ήταν παιχνίδι που πήγανε στην άκρη τακτική και τεχνική, αλλά ήταν η δύναμη, το πάθος και η αποφασιστικότητα τα στοιχεία που κυριάρχησαν και έγιναν την πλάστηκα υπέρ της ομάδας του Δημοτήχου. Ναι, από τη στιγμή σίγουρα, εντάξει, υπήρχε τακτική στην αρχή του παιχνιδιού κυρίως, αλλά από τη στιγμή που το παιχνίδι πήγε στο 1-1, μετά πιστεύω ότι αυτός που θα έχει το περισσότερο πάθος και περισσότερη θέληση για να πάρει το παιχνίδι, αυτός το έπαιρνε και νομίζω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που είχαν περισσότερο πάθος και περισσότερη θέληση και αυτό πήραν το παιχνίδι. Θα νέα, συνεχίζοντας με τις πιθανότητες, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα λίγο. Ναι. Με τις πιθανότητες παραμονής, 4 παιχνίδια απομένουν, 3 εντός έδρας. Πάμε σε αυτό με τους προσκυνητές. Νομίζω ότι η νίκη είναι μονόδρομος αυτό το παιχνίδι. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, εννοείται. Σε τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι μονόδρομος. Ξεκάθαρα πλέον. Ναι, μεν έχουν μείνει 4 παιχνίδια, αλλά θα δούμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Αρχίζει γενομένως από το παιχνίδι της Κυριακής. Πρέπει πρώτα να πάρουμε αυτό και μετά θα δούμε το επόμενο. Και δεν ξέρω πόσο ρόλο θα παίξει σε αυτήν την μάχη η έδρα, γιατί όπως είπα τα 3 μάτς είναι εντός. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για σας, το λέω αυτό. Το λέμε αυτό λόγω και του κακού αγωνιστικού χώρου, το αναφέρω, που έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές, από εσάς, από τους αντιπάλους. Σίγουρα ο κόσμος θα είναι ο θετικός παράγοντας. Στο γήπεδο δεν ξέρω αν βοηθάει ή αν δεν βοηθά. Ναι, όντως το καλό είναι ότι έχουμε 3 παιχνίδια εντός και με τον κόσμο δίπλα μας, που είναι σκάτι παιχνίδι δίπλα μας, έχουμε ένα βαντάζ. Το κακό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δυστυχώς το γήπεδο είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν βοηθάει να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί πιστεύω ότι αν σε κάποιο παιχνίδι ήταν καλύτερο το γήπεδο, θα είχαμε πάρει και κάποια αποτελέσματα. Ναι, γιατί ουσιαστικά σε αυτό το γήπεδο παίζεται ποδόσφαιρο ειδικών συνδικών. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι τώρα την Κυριακή και γενικότερα σε αυτή τη μάχη που δίνεται στην υπόθεση παραμονή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τους κύριους εδώ, τους δύο προπονητές, θέλω να τους ρωτήσω αυτό για το γήπεδο, μέχρι να πάμε στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Μπαχαρίδη. Μια ερώτηση. Σάκη, νομίζω ότι δεν είναι κάτι δημοσιογραφικό αυτό που αναφέρουμε, ενώ κάτι από ένα αποκύημα της φαταγή, ένα ουσιαστικά ρητό για να ξοραίσουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι ένας κακός αγωνιστικός χώρος πραγματικά σε πάει σε ένα παιχνίδι συνδικών, δεν μπορεί να παιχτεί μπάλα κάθετα. Όταν έχει συνεχεία, όταν έχει λακκούβες, δεν μπορεί να κάνει προσφέσεις κοντρόλ. Πάμε σε ένα παιχνίδι από τα πλάγια ή με γεμίσματα ακόμη χειρότερα από πίσω. Εντάξει, καμιά φορά εμείς συζητάμε μεταξύ μας οι προπονητές και λέμε ότι όσο η μπάλα είναι κάτω και στα πλοία, αυτό λέμε, όσο είναι κάτω είναι υπό τον έλεγχό μας. Όσο είναι στον αέρα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να την ελέγξεις. Αν και ακόμη και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν και ομάδες και κατηγορίες και άλλες χώρες που το χρησιμοποιούν αυτό, να παίζουν με την μπάλα στον αέρα. Αλλά νομίζω ότι από το καλοκαίρι, βλέποντας την ομάδα του Δημοτήχου, ήθελε να παίξει ένα ποδόσφαιρο ποιοτικό με την μπάλα στο έδαφος. Άρα χρειάζεται ένα γήπεδο. Και φαντάζομαι ότι αν δεν υπάρχει αυτό, δυσκολεύει τις πιθανότητες να ελέγξει αυτή το ρυθμό της όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής. Αλλά εντάξει, υπάρχουν όμως και άλλες καταστάσεις, όπως η δύναμη, όπως η διάθεση, το πάθος, όπως το αναφέρουμε. Και αυτό πιστεύω ότι το έχουν τα παιδιά και νομίζω ότι το ξαναβρήκαν τουλάχιστον από ό,τι ακούω από την ομιλία του παίχτη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια σίγουρα. Πριν πάμε στον Μιχάλη, να
πάρουμε και τη δική του άποψη. Έχουμε τον Νίκο Μπαχαρίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να μην μας περιμένει πάρα πολύ ο coach. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρετώ και τους φίλους μου από εκεί, του Μιχάλη και του Σάκη. Πολλά χαιρετίσματα. Δεν ξέρω αν. Σκέφτομαι ότι καλύτερο. Εξαιρετικά. Α, λίγο πιο δυνατά ο ήχος στο κοντρόλ. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε τον Νίκο. Σας χαιρέτησε, Σάκη και καλησπέρα, Μιχάλη. Δεν τον ακούσαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα λέω και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για την φετινή χρονιά. Από ό,τι διάβασα έχουν περάσει και πρώτη τώρα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα. Εύχομαι να τερματίσει έτσι. Έτσι ακριβώς και έχουν και ένα κεφάλι 4 βαθμών. Πάμε στην Γάμα Εθνική, Νίκο. Μια χρονιά φέτος δεύτερη συνεχόμενη με τους προσκυνητές στη Γάμα Εθνική. Πρώτη χρονιά που ανέλαβες εσύ. Ουσιαστικά νομίζω ότι πηγαίνοντας σε μια αποτίμηση, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι παράγοντες ή τα αίτια κατά κάποιο τρόπο που έφεραν την δόξα προσκυνητών ουσιαστικά να επανέρχεται στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Τράκης. Ξεκινήσαμε στην αρχή με πολλή φιλοδοξία, με πολλά όνειρα. Κάναμε κάποιες μεταγραφές οι οποίες την τελευταία στιγμή τους χάσαμε για κάποιους προσωπικούς και δικούς τους λόγους. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Μείναμε την τελευταία στιγμή, δηλαδή έγιναν αυτά. Μας φύγανε από τις 10 μεταγραφές που κάναμε, μας φύγανε οι 6 ή 7. Και άλλαξε όλο τον προγραμματισμό ουσιαστικά. Μας άλλαξε όλο τον προγραμματισμό, έτσι ακριβώς. Πήραμε κάποιους άλλους 6 μέσα σε 4-5 μέρες. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει μια ομάδα μέσα σε 10 μέρες. Τα Χριστούγεννα φύγανε κάποιοι άλλοι, ήρθαν κάποιοι άλλοι πάλι, δηλαδή άλλαξε η ομάδα 3 φορές φέτος. Και αυτή τη στιγμή στη θέση που βρισκόμαστε και τους πόντους που πήραμε, για μένα είναι άθλος για τα παιδιά. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί άκουγα πριν λίγο το Σάκη του Παπαράδη που έλεγε ότι πρέπει να έχει το γήπεδο, ξέρω εγώ, για να παίξεις ποδόσφαιρο. Εμείς παίζουμε αυτή τη στιγμή σε ένα πλαστικό. Είναι πολλές φορές είναι θετικό, αλλά και πάρα πολλές φορές είναι αρνητικό για τα παιδιά. Επιβαρύνει, γιατί ήταν ένα πρόβλημα και από την περσινή περίοδο, η επιβάρυνση που δέχονται όλα τα παιδιά. Και οπότε όταν αλλάζει μια ομάδα, αυτό που έλεγα, 3 φορές το χρόνο, μέσα σε μια χρονιά είναι πολύ δύσκολο να σταθεροποιηθεί και να φτιαχτεί, να γίνει ομάδα. Δεν τα καταφέραμε, έτσι πιστεύω εγώ, δεν έχουμε πολύ λίγες ελπίδες για να μείνουμε στην κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την ομάδα για τον χρόνο. Αυτό θα σε ρωτούσα, Νίκο, ποιο είναι το μέλλον της δόξας? Καταρχάς, είναι συνυφασμένο με την δική σου παρουσία, παραμένει στο τιμόνι για την επόμενη περίοδο, μετά μέχρι τώρα δεδομένα. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για την επόμενη χρονιά με τον πρόεδρο και με τη διοίκηση. Έχουμε ένα τελικό κυπέλλο που θα παίξουμε τη δόξα μέσα στο αεροπορείο εδώ πέρα. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε το κύπελλο. Και μετά από εκεί και πέρα, από τις 1 Απριλίου και μετά, με το που τελειώσει το ποτάμι, μετά θα το πάρουμε κάτω να δούμε και θα είναι η στόχη μας για την επόμενη χρονιά. Και δεν ξέρω εάν θα υπάρχει Δέλτα Εθνική και Γάμα του χρόνου, γιατί κάτι ακούγεται ότι μπορεί να. Αναδιάρθρωση, ότι μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση. Και να παίζουμε στη Δέλτα Εθνική. Δεν ξέρω τώρα, οπότε θα πρέπει να περιμένω και κάποια πράγματα από κάτω από την ΕΠΟ και μετά να βγάλουμε προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Ναι, είναι και μια γενικότερη ιδιαιτερότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή, να μην ξέρετε εσείς μέχρι τελευταία στιγμή πρώτα απ' όλα οι διοικήσεις, οι προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία. Πολλές φορές σε ποια κατηγορία θα παίζετε. Νίκο, ένα γενικότερο σχόλιο για την Γάμα Εθνική. Είπε ο Μιχάλης και νομίζω αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ότι είναι πολύ κοντά σε δυναμική περισσότερες ομάδες. Το είδαμε και με το δικό σας αποτέλεσμα, αλλά και η συμπολίτησα, ουσιαστικά συντοπίτησα, όχι συμπολίτησα, γιατί είναι σε άλλη, η δόξα ενός υδροχωρίου, παίρνει και αυτή μέσα σε εισαγωγικά, κόβει βαθμούς, αν και έχει υποβαστεί. Το ίδιο και η Καρπερή, που εντάξει, τώρα τελευταία παρουσιάζει μια εικόνα διάλυση, αλλά πριν την παρουσιάσει αυτή, νομίζω ότι δεν είναι τόσο μακριά, δεν αποτυπώνει η βαθμολογία την πραγματικότητα. Να σας πω κάτι, όποια ομάδα είχε διάρκεια και συνέπεια, είχε και αποτελέσματα. Όποια ομάδα ήταν έτσι όπως ήμασταν εμείς τώρα, ας πούμε, βάζω τη δικιά μου την ομάδα, δεν μπορούσε να έχει αποτελέσματα.
Αλλά η ομάδα ήταν οργανωμένη, διοικητικά. Είχε τα γήπεδά της. Είχε τα παιδιά της στην προπόνηση. Γιατί είμαστε εδώ στην Κομωτινή, είναι ευχή και κατάρα να έχεις φοιτητές. Ναι, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Είναι ευχή και κατάρα μαζί. Απ' τη μία είναι πολύ καλό γιατί έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές από κάποιες άλλες πόλεις, Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα που έχουν παίξει σε κάποιο επίπεδο. Ναι, αλλά έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχεται το Πάσχα, έρχονται κάποιες γιορτές, έχουν κάποια μαθήματα. Μπορεί να τους χάσεις και για 15 μέρες, μπορεί να χάσεις 4-5 άτομα. Τα οποία θα κάνεις, στηρίζεις σε κάποια παιδιά από αυτά. Οπότε είναι ευχή και κατάρα. Ταυτόχρονα αυτό. Όποια είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες, όλες. Εκτός εγώ έχω ξεχωρίσει το Παραλίμνη. Που είναι το πρώτο, ουσιαστικά έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά είναι... Το Παραλίμνη το ξεχώρισα όταν παίξαμε ακόμα εκεί μέσα, είπα ότι αυτή η ομάδα είναι άπαιχτη. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές με τις υπόλοιπες και αυτοί οι παράγοντες που δίνουν το κάτι παραπάνω στις ομάδες που είναι ουσιαστικά στο πάνω μέρος βαθμολογίας είναι κάποιοι παράγοντες οργάνωσης, συνέπειας. Η Χρυσούπολη μπορεί να έχει 180-200 χιλιάρικα μπάτια, η Καβάλα μπορεί να έχει 150. Το έτσι και υποβάθμι. 180, το Σκούτα είναι γύρω στα 200. Οι ομάδες δηλαδή που είναι πάνω ψηλά, όλες είναι πάνω από 150 χιλιάρικα, έτσι. Το Ορφανό. Με τις μεταγραφές το χειμώνα, με τις μεταγραφές. Έχει πάνω από 130 χιλιάρικα. Και άλλαξε πολύ εικόνα με την ενίσχυση της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Ένα τελευταίο σχόλιο, Νίκο, σου ζητούσε για το παιχνίδι που έχετε τώρα. Της Κυριακής. Με την ΑΕΝ τη Δημοτήτη. Εμείς τώρα πρέπει να τα παλέψουμε στα ίσια, έτσι. Δεν έχουμε να. Τώρα προς το παρόν δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να κερδίσουμε. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε παρά να χάσουμε. Δεν υπάρχει το άγχος οπότε. Να παλέψουμε στα ίσια και ό,τι μας βγει. Και τα... βλέπετε τώρα, όταν φεύγει το άγχος, σου βγαίνουν και κάποια αποτελέσματα. Γιατί προχθές αν ήμασταν και λίγο τυχεροί να ήμασταν, μπορούσαμε να το πάρουμε παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είδατε τη σημειότυπα. Ναι, μεν δύο δοκάρια οι άλλοι, αλλά και τέσσερα δεν τα τίτλες. Είχε πολλές ευκαιρίες η δόξα των σκηνητών. Πού νομίζεις θα κρυφθεί το παιχνίδι στο Δημότικο? Γιατί μιλήσαμε για τον ιδιαίτερο παράγοντα του γηπέδου που έχετε και εσείς τον αντιμετωπίζετε. Πιστεύω ότι θα κρυφθεί στη λεπτομέρεια όπως όλα τα παιχνίδια της φετινής χρονιάς. Τα περισσότερα κρίνονται στη λεπτομέρεια, στο ένα λάθος, σε συγκέντρωση. Σε μια καλή. Σε μια-δύο φάσεις, σε τελικές φάσεις που θα μπορείς να βάλεις γκολ. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, πραγματικά. Ό,τι καλύτερο, ευχόμαστε. Ναι, καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σας. Καλό σου βράδυ. Ό,τι καλύτερο και στην δόξα προσκυνητών και προσωπικά φυσικά στον Νίκο Μπαχαρίδη. Έχετε, αυτό λέγαμε, off-air, να δώσω και μια συζήτηση, Μιχάλη, ότι έχεις αντιμετωπή, έχετε τεθεί αντιμέτωποι. Και αντιμέτωποι και τον είχα και προπονητή τον Νίκο. Α, δεν το γνώριζα. Τον είχα στη Χιλή. Τη χρονιά που βγήκαμε στη Δέλτα Εθνική είχε έρθει σαν προπονητής. Α, έχει υπάρξει προπονητής και εδώ στα μέρη μας. Στο ξεκίνημά του τότε. Έφευγε εντελώς. Πάντως με συγχωρείτε, αλλά είδα και εσένα Μιχάλη και ο Σάκης χαμογελάσε εδώ όταν ακούσατε τα ποσά, τα μπάτσα των ομάδων που φαίνονται έξω πραγματικά για τις μέρες μας τουλάχιστον σε επίπεδο Αλεξανδρούπολης. Ναι, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω λίγο την αγωνία. Διαφωνώ λίγο στον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε αυτό, γενικότερα σαν ανατροπία, γιατί μπορώ να παραπέμψω στα προηγούμενα χρόνια, τα πολύ χρυσά χρόνια του ποδοσφαίρου που υπήρχαν πολλά χρήματα. Τελικά όμως δεν είδαμε και μεγάλη πρόοδο. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητα ένα σημείο κλειδί. Νομίζω είναι ένα βασικό συστατικό στοιχείο, το οποίο όμως πρέπει να έχει και άλλες βάσεις για να υπάρξει και να συνεχιστεί μια σωστή προσπάθεια. Αλλά επειδή όμως γέλασα, γιατί τελικά βλέπετε ότι η αγωνία, ο κόπος και η προσπάθεια ενός παιδιού που είναι προπονητής και ενός έμπειρου παιδιού που γνωρίζει πολύ καλά τις κατηγορίες, βλέπετε ότι επιστεγάζεται από μια οικονομική κατάσταση. Φαντάζομαι ότι αυτό φαντάζομαι υπάρχει στο Δημότικο και σε άλλες ομάδες. Εντάξει, είναι καλό να τα ακούμε και είναι καλό να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό όσοι χρειάζεται και όσοι θέλουμε να πάμε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Νομίζω ότι ένας εναλλακτικός τρόπος είναι αυτό φαντάζομαι ίσως κρύβει η λαθάνικη στον λόγο σου είναι ότι μπορείς να βγάλεις παιδιά από τις ακαδημίες. Μια άλλη εναλλακτική είναι μέσα από τη βάση, από τις υποδομές, από τη δεξαμενή αυτή να αντλήσεις, να φέρεις παιδιά σε ικανοποιητικό επίπεδο που μπορούν να σταθούν έτσι σε αυτές τις κατηγορίες αυτό. Σε ευχαριστώ που το αναφέρεις.
Και θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν και την διοίκηση του Εθνικού που μας έδωσε το δικαίωμα να έρθουμε εδώ να εκφράσουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε αυτή την θέση. Γιατί είναι αρκετά δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Γεωγραφικά, καταρχήν, ο νομός μας είναι αρκετά μακριά από εθνικές κατηγορίες, από εθνικές ομάδες δηλαδή, που μπορούν να είναι σε κέντρα και να μπορούν να έχουν την πολυτέλεια των αθλητών. Άρα, είναι φυσιολογικό να πρέπει να δημιουργήσεις κάποιες καταστάσεις. Αλλιώς, πρέπει οπωσδήποτε να απορροφήσεις δίνοντας χρήματα σε κάποιους αθλητές να τους φέρεις. Στην Ελλάδα, γενικότερα, πιστεύω υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια βιασύνη να δείξεις ότι είσαι ικανός. Φέτος μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία και ευχαριστώ και τον Μιχάλη που ήρθε και τίμησε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, μαζί με την διοίκηση τον πρόεδρο τον κύριο Παλακίδη, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Λιάσκο και τον έφορα της Ακαδημίας τον κύριο Παπαμάλη, προσπαθούμε να βάλουμε αυτή τη σειρά. Γι' αυτό και ελπίζω να μας καλέσετε λόγω βαθμολογικής θέσης, αλλά μόνο για να εκφράσουμε και τις απόψεις μας και για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά νομίζω από τη βαθμολογική θέση που έχουμε. Είναι αυτό που είπες, ότι θέλει υπομονή και θέλει χρόνο αυτό για να βγει αποτέλεσμα, έτσι. Σίγουρα δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη να συγκροτήσει ένα κορμό, μια βάση με παιδιά που θα έρθουν σιγά σιγά από τα χαμηλά, από τις χαμηλές ηλικίες και θα πλησιώσουν τη μεγάλη ομάδα. Πρώτα απ' όλα θέλει συνεργασία. Θέλει συνεργασία μεταξύ ποιοτικών ανθρώπων και ποιοτικών ιδεολογικά ανθρώπων να μπορούν να το στηρίξουν αυτό και από θέμα της ιδιότητας που έχουν. Αυτή τη στιγμή συγκεντρωθήκαν κάποιοι άνθρωποι και αυτό λέω και τον Μιχάλη σαν παράδειγμα, γιατί είναι από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας και όλοι οι προπονητές. Αλλά προσέξτε, το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια σημαντική τομή για μένα που έχω ξαναυπηρετήσει στον Εθνικό και σαν αθλητής και σαν προπονητής. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για αυτή την προσπάθεια. Από τους φροντιστές, τον Δημήτρη και τον Τάσο, από την Ελένη, γραμματεία. Όλοι νομίζω ότι σιγά σιγά βρισκόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι δύσκολο να γίνει αν δεν υπάρχει συνεργασία. Και φυσικά να αναφέρω και τους προπονητές. Δεν θα τους αναφέρω όλους, αλλά ο κύριος Καραπαναγιώτης, ένας πολύ έμπειρος προπονητής στην Β' ομάδα, και ο κύριος Σταυρουλάκης, ο οποίος προσπαθούμε σαν με τους προπονητές τους υπόλοιπους φυσικά, με τον κύριο Φυσέκη και άλλους που μπορούμε να αναφέρουμε. Υπάρχει ένα ολόκληρο τεχνικό επιτελείο ουσιαστικά καταρτισμένο, που δεν το συναντούμε σε ερασιτεχνικό επίπεδο σίγουρα. Ναι. Και οι άνθρωποι που μπήκαν για να μπορέσουν να μας εκπαιδεύσουν, για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μας εκπαιδεύουν, είναι ο κύριος Βραχιόλιας ο Στράτος και ο κύριος Παπαπαντελής ο Νικήτας, που μας εκπαιδεύουν για να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια διαδικασία που ελπίζω να μην είναι μόνο η βαθμολογική θέση. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο η βαθμολογική θέση. Απλά ο στόχος σας, νομίζω, Μιχάλη, είναι διτός φέτος. Είναι και η βαθμολογική επιτυχία. Θα υπήρχε, να το θέσω πολύ απλοϊκά, θα υπήρχε γκρίνια αν ο Εθνικός στο τέλος διαδρομής, όχι ότι έχει ξεκαθαρίσει κάτι μέχρι τώρα, αν δεν κατάφερε να μέσα σε αυτή τη διαδικασία και να ουσιαστικά αυτός ο συγκερασμός και να βάλει νέα παιδιά μέσα στην ενδεκάδα, να δουλεύει από τις υποδομές έτσι ώστε και σιγά σιγά και του χρόνου, τα επόμενα χρόνια να έρθουν νέα παιδιά, αλλά παράλληλα να υπήρχε και αγωνιστική επιτυχία. Κοίταξε, εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε τη χρονιά μας με αυτόν τον στόχο. Να αρχίσουμε σιγά σιγά από κάτω, να χτίσουμε κάτι με γέρες βάσεις, ούτως ώστε σιγά σιγά αυτό ανεβαίνοντας να φτάσουν αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα. Και όταν έρθει η στιγμή η ομάδα να ανέβει οι κατηγορίες, να είναι πραγματικά γέρες οι βάσεις και να μην χρειάζεται τόσο πολύ οικονομική ενίσχυση, ούτε να χρειάζεται να έρχονται παίχτες, ποιοτικοί κλπ. Να τους έχουμε από τα σπλάχνα της ομάδας. Τώρα από φέτος, επειδή έχει ξανασυζητηθεί και αρκετές φορές και το ακούμε και συνέχεια, έχουν θέσει τον Εθνικό ότι στόχος του Εθνικού είναι να ανέβει κατηγορία. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν συζητήσαμε κάτι τέτοιο, ούτε είναι ο απότερος σκοπός μας φέτος να ανεβούμε. Ξέρουμε που πατάμε, ξέρουμε τι μας γίνεται και θέλουμε όταν θα βγούμε να είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές. Και αγωνιστικά και διοικητικά και προπονητικά. Τώρα αν έρθει φέτος και φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, θα βάλουμε τα πράγματα κάτω, θα δούμε τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και το βλέπουμε. Αλλά απότερο σκοπός δεν ήταν η ομάδα να βγει φέτος. Άσχετα με τις προσθήκες που έχουν γίνει, εμείς κοιτάξαμε κυρίως να φέρουμε στην ομάδα παιδιά. Όχι, θα το έλεγα για τις προσθήκες της ποιοτικής με παιδιά με παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες. Ναι, το ξέρω. Αυτοί που βλέπουν απ' έξω την εικόνα της ομάδας, γι' αυτό και λένε ότι ο Εθνικός πάει για πρωτάθλημα. Επειδή βλέπουν τα παιδιά που έχουν έρθει. Αλλά εμείς αυτά τα παιδιά θέλουμε να γίνουν αρρωγή στην προσπάθεια που κάνουμε και να βοηθήσουν κι αυτοί
και πολλές φορές χωρίς, ίσα-ίσα, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και προσφέρουν και από τον προσωπικό τους χρόνο. Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι προσθήκες, είτε το καλοκαιριού είτε το Δεκεμβρίου, έγιναν με προοπτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να μείνουν και να αποτελέσουν σιγά-σιγά έναν γερό κορμό με προοπτική? Σίγουρα, σίγουρα. Και κυρίως, άμα θυμάστε και πέρυσι, ας πούμε, που ήταν και ο Σάκης στην ομάδα, ήταν το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ ήταν νεαρά παιδιά. Οπότε προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κράμα για να μπορέσει να βοηθήσει και αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και στην πορεία να εξελιχθεί και η ομάδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα γυρίσω με την ερώτηση, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο από αυτά που είπες, Μιχάλη. Εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα. Αν και εφόσον πάρει πρωτάθλημα ο Εθνικός, αν τον δούμε στην παραπάνω κατηγορία, γιατί είπες ότι θα υπάρξει συζήτηση για την επόμενη κατάσταση. Θέλεις. Θέλεις να βγει. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Είτε βγει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, είτε η Θράκη Φερόν, είτε ο Ρέσο Ρεστιάδας. Πάντως δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεν ήταν ξεκάθαρο και καλό είναι να το ξεκαθαρίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σε όλους την ίδια ερώτηση. Μην χωρίς παρέκκληση. Δηλαδή και σε Ορέστη και σε Θράκη Φερόν έχει γίνει η ίδια ερώτηση από τον Βλαδιμίρο. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα γκολ. Το 0-3 στην Νύψα, το Νύψα Εθνικός, βαθμολογίες, κάρτα και φυσικά την... Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής Πάμε Γήπεδο και συνεχίζουν να παραμένουν μαζί μας οι προπονητές του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Δεν έφυγε κανείς, για να αποφύγει την απάντηση. Σάκη. Καταρχήν, σίγουρα έχουμε μάθει στην Ελλάδα να μιλάμε πάντα για τους στόχους και είναι εύκολο να μιλάμε για τους στόχους και για τις προσδοκίες που έχει ο καθένας. Επειδή βιώσαμε και εγώ και ο Μιχάλης πολύ έντονα πάρα πολλές προσδοκίες και πολλούς στόχους και στο τέλος είχαμε και πολλές απογοητεύσεις σαν αθλητές, αποφασίσαμε φέτος να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης, λογικής και ο τρόπος που θα εκφραζόμαστε πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και είδατε ότι πολλές φορές διάφορες ομάδες μίλησαν για εμάς σαν φαβόροι. Ενώ εμείς δεν είχαμε εκδηλώσει κάτι τέτοιο. Αυτό προέκυψε γιατί προσπαθήσαμε να περάσουμε στα παιδιά έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης ήταν ότι πρέπει να μεγιστοποιούν την προσπάθειά τους μέσα στο γήπεδο, ασχέτως με το ότι θα γίνει την Κυριακή. Και το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να μάθουν να νιώθουν σημαντικοί και την Κυριακή το πρωί πριν το παιχνίδι, αλλά και τη Δευτέρα το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι σαν άνθρωποι έχουν αξία. Άρα δεν κρίνεται κανένας ή κάποιος ανάλογα με το αποτέλεσμα της Κυριακής. Και σε αυτό βοήθησε πολύ και η διοίκηση να το περάσουν. Και έτσι σιγά σιγά καλλιεργήθηκε και αρχίσαν να απενεχοποιούνται σε σχέση με ένα αρνητικό αποτέλεσμα όπως κάναμε στις αρχές. Και σιγά σιγά άρχισε να καλλιεργείται μέσα το ότι πρέπει να έρθω στην προπόνησή μου να κάνω κάτι για τον εαυτό μου πρώτα και μετά για την ομάδα μου. Φυσικά αυτό ήταν και πιο δύσκολο σε κάποια παιδιά που ήταν πιο έμπειρα. Γιατί κάποιοι μπορεί να λένε ότι ένας αθλητής που είναι έμπειρος είναι εύκολο να το περάσεις. Όχι, είναι δύσκολο. Είναι δυσκολότερο μάλλον γιατί έχει γαλουχθεί με διαφορετικό τρόπο. Μπράβο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε να υποστηρίξουμε και την β' ομάδα. Που έπρεπε να αρχίσει να αναπτύσσεται εκεί πέρα και ηλικιακά σωστά. Να μην υπάρχει δηλαδή μια κάτω των 20 ομάδα που στην ουσία να μην έχει κάτω των 20 αθλητές. Και γι' αυτό λέω είναι μια διαδικασία που ελπίζουμε να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε στην πορεία. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα παιδιά έχουν δείξει και μοχθούν κάθε φορά που κάνουν προπόνηση και προσπαθούν να αλλάξουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Γίνονται βήματα πρόοδου προς την κατεύθυνση, προς τη φιλοσοφία που θέλετε να φέρετε εσείς. Θέλω να πιστεύω ότι η εικόνα της ομάδας μας, και πιστεύω θα συμφωνήσει και ο Μιχάλης αυτό, ότι έχει δείξει βήματα πρόοδου στον τρόπο που παίζει. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να παίζει ένα ποδόσφαιρο που να είναι ελκυστικό και για αυτούς που να το δούνε. Και να μην χρειάζεται να περιμένουμε τι θα γίνει με ένα σφίγμα του διαιτητή. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα όμως θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να είστε και υποκριτές. Δεν μπορεί μόνο με τα λόγια και με τις προσδοκίες και με τους στόχους να χτίσεις κάτι. Τόσα χρόνια νομίζω και σε αυτή την κατηγορία, όσες ομάδες βγήκανε. Είχαν πολλές προσδοκίες και στο τέλος είχαν άσχημα αποτελέσματα. Απογοητεύσεις. Άρα νομίζω ότι είναι ένας. Πρώτα στην ουσία αυτό που λέγανε παλιά, πρέπει να αναδουλέψεις, να δείξεις πραγματικά τι είσαι, ποιος είσαι και μετά να αρχίσει να φαίνεται αυτό. Ελπίζουμε να το έχουμε δείξει κατά ένα ποσοστό και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το δείχνουμε. Αλλά νομίζω ότι και αυτό οφείλεται στους αθλητές μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό ότι κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί πραγματικά δεν περνάνε και εύκολα. Σίγουρα δεδομένα αυτές. Αυτές ουσιαστικά που μας περιέγραψες είναι οι δομές που πρέπει, θεωρώ, να τις έχει κάθε αθλητικό σωματείο. Οι δομές έτσι να καλλιεργούνται, να γαλουχούνται όλοι οι αθλητές. Από εκεί πέρα όμως πάντα στο παιχνίδι θα παραμένει και σε αυτές τις κατηγορίες και στις παραπάνω
Δεδομένο είναι ότι θα πρέπει να, να περάσει αυτή, να ενοφθαλμιστεί αυτή η ψυχολογία του, ότι το σκοπό, το αποτέλεσμα δεν καθορίζει την ύπαρξή μας, την ψυχολογία μας την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά πάντα θα υπάρχει ένας στόχος. Αυτό δεν μπορεί να. Σα βολεύει αυτό. Βολεύει γιατί υπάρχει λίγο ίντριγκα. Όχι, δεν νομίζω. Σε οποιαδήποτε. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο και για. Σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Θα σου κάνω μια ερώτηση και νομίζω θα ήθελα να μου απαντήσεις τώρα εγώ να πάρω τη θέση του δημοσιογράφου. Ωραία, μου αρέσει αυτή η αλλαγή. Δεν είναι, είναι προτιμότερο να πας σε έναν σύλλογο και να νιώθεις ότι προσφέρεις και αμείβεσαι με αυτό, με το σεβασμό και την αποδοχή που σου δίνει κάποιος, ή θες να κρίνεσαι κάθε Κυριακή για το αποτέλεσμα? Σίγουρα είναι προτιμότερο το πρώτο σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα είναι προτιμότερο το πρώτο σε κάθε περίπτωση. Ας φτάσουμε στο σημείο αυτό, γιατί δεν υπάρχει. Θα υπάρξει εξέλιξη. Συνδυασμός των δύο. Αν βασιστούμε στο τι συμβαίνει στο εξωτερικό, σε κάποιες υποτίθεται πιο προηγμένες χώρες ποδοσφαιρικά, αθλητικά, νομίζω ότι υπάρχει. Είναι να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, ασχέτως του αποτελέσματος. Δηλαδή, το αθλητικό ιδεώδες είναι δεδομένο εμείς... ότι πρέπει να υπάρχει και δεν υπάρχει, ναι, να καλλιεργηθεί πρώτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Και για μας είναι δύσκολο. Γιατί και εμείς φέτος, και εγώ τουλάχιστον, κάποιες φορές αντέδρασα ενδεχομένως. Και συγγνώμη για όσες φορές το έκανα, αλλά προσπαθούμε και εμείς να το αλλάξουμε αυτό. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο στην ειδική ομάδα. Είμαστε πρότυπα για τα υπόλοιπα παιδιά, αθλητές, γονείς. Και ελπίζω να αρχίσει να περνάει αυτό. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Με κάλυψες, εγώ σου απάντησα ευθέως, Μιχάλη. Νομίζω ότι πήρες ξεκάθαρα την απάντησή σου. Ξεκάθαρη. Οπότε το. Θα ήταν το πολύ ωραίο να γίνει αυτό και στην Γάμα Εθνική ή και στη Β' Εθνική. Το ιδεατό όμως είναι ο συγκερασμός. Το ιδεατό είναι ο συγκερασμός γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα ένα. Νικία παστησία δηλαδή. Να νικήσω δηλαδή την Κυριακή παστησία ασχέτως. Όχι παστησία, δεν είναι. Το άκουσα και αυτό όμως εγώ. Ασχέτως τον τρόπο, δηλαδή πας στη όχι, αυτό, δεν αυτό νομίζω ότι... Μακριά από εμάς τέτοιου είδους συμπεράσματα. Νομίζω ότι είναι... Δεν βάδεις μαζί με το αθλητικό ιδεώδες. Είναι ότι εξαρτάται τι μέσα, άρα τι θες, μέσα εννοούμε. Άρα θες να βγούμε. Εννοείται τι μέσα εννοούμε. Εξαρτάται να, τι να μέσα εννοούμε. Καθαρά αγωνιστικά ή όχι. Το με κάθε τρόπο μπορεί να σημαίνει με περισσότερο πάθος. Έχοντας χτίσει έναν ακόμα χαρακτήρα. Πάντως, ο χαρακτήρας. Σίγουρα το αθλητικό ιδεώδες, αυτό που περιγράφεις, και όχι μόνο το αθλητικό, μια φιλοσοφία γενικότερη, μια στάση αθλητική αλλά και κοινωνική είναι αυτό που περιγράφεις. Μια στάση και κοινωνική, αλλά πάντα για την εξέλιξη του καθενός από εμάς πιστεύω ότι πάντα υπάρχει ένας στόχος έτσι ώστε να βελτιώνεσαι εσύ ατομικά, να βελτιώνεσαι εσύ συνολικά. Να πω κάτι το οποίο νομίζω θα βοηθήσει. Το να είσαι πρώτος και να είσαι πολύ σημαντικός είναι ένας αμερικάνικος τρόπος, το λέω εγώ, δυτικός τρόπος σκέψης. Και να είσαι δεύτερος είναι ένα τίποτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και εμείς σαν προπονητές μεγαλώσαμε έτσι και προσπαθούμε να το περάσουμε. Ο στόχος δεν είναι. Είναι ωραίο και ευχάριστο να έρθει σαν αποτέλεσμα να καρποθείς φυσικά από κάτι που έχεις δουλέψει και έχεις κάνει. Η διαδικασία νομίζω είναι πολύ πιο σημαντική και νομίζω για πρώτη φορά, ίσως λέω για πρώτη φορά, γιατί δεν ξέρω τα προηγούμενα χρόνια γινότανε, αρχίζει να μπαίνει αυτό. Ωραία, πάντως μέχρι τώρα έρχονται και τα δύο. Για να το κλείσουμε αυτό, να πάμε να δούμε τις βαθμολογίες. Μιχάλη. Κάτι να πω πάνω σε αυτό, με επιτρέπετε. Ναι. Ένα από τα στοιχεία, σαν πρόσωπο, σαν Γιώργος που με αποθούν, είναι η ελληνικό φαινόμενο αυτό. Οι δεκάδες προπονητές της εξέδρας. Οι υπονομεζόμενοι που τα ξέρουν όλα, θέλουν να έχουν λόγο σε όλα, που νομίζουν ότι είναι ειδικοί αυτοί και ο εκάστοτε παπαράδες ή φλόρος που ζει τους αθλητές του κάθε μέρα, ας πούμε, δεν ξέρει τι κάνει. Είναι μια παθογένεια που θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει. Καταρχήν, μακάρι να ήταν δεκάδες. Νομίζω είναι εκατομμύρια. Αλλά έτσι, εντάξει, ορισμένες φορές και εμείς μπορεί να παρασυρθούμε σε ένα μάτς που βλέπουμε στην τηλεόραση και να πούμε, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά πραγματικά είναι μια παθογένεια. Εξαρτάται ο τρόπος και ένταση. Έτσι, το οποίο στην Ελλάδα υπάρχει. Κατά κόρον. Το συναντάς συνέχεια και παντού. Ακόμη και στις μικρές ηλικίες που γίνεται. Εκείνο το χειρότερο νομίζω. Για πάμε στα αποτελέσματα της αγωνιστικής αυτής και στη βαθμολογία. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό που ρώτησα το Σάκη. Εγώ θα επιμείνω. συγκεκριμένα. Θες ακριβώς την ερώτηση για να ξέρω. Η ερώτηση είναι εφόσον το τέλος του καλοκαιριού μέσα από αυτή τη διαδικασία που μας περιέγραψε ο Σάκης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έρθει και το αποτέλεσμα. Όχι μέσω πάση θυσίας.
Όχι μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω της διαδικασίας που μας περιέγραψες. Ναι. Έρθει και το αποτέλεσμα που συνεπάγεται να δρέψετε τους καρπούς της επιτυχίας και αυτής της επιτυχίας μαζί με την άλλη την παράλληλη. Θα προβιβαστεί η ομάδα και είναι μια ερώτηση που δεν το κάνουμε ούτε για να βγάλουμε κάποια είδηση μέσω εκπομπής, κάποιο τίτλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί, αρκετοί, δεν ξέρω, παδί του Εθνικού, ή πάρα πολλοί που θέλουν να το πληροφορηθούν. Είναι ο μόνος λόγος που γίνεται και είχε γίνει και στους διοικούντες του Ορέστη και στα παιδιά της Τράκης Φερών. Σίγουρα, σίγουρα. Και το καταλαβαίνω και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι ρωτηθήκαμε και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές μας στην πορεία των συζητήσεων και των προπονήσεων, ας πούμε. Κοίταξα, αν με το καλό έρθει, σου είπα και πριν ότι θα τα βάλουμε κάτω πράγματα και θα δούμε, αλλά νομίζω ότι επειδή μας αρέσουν και τα δύσκολα, δεν θα κάνουμε πίσω. Ωραία. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Υπάρχει σε πρώτο επίπεδο μια επιθυμία, μια θέληση δηλαδή να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Πάμε στα αποτελέσματα. Χαμογελάει ο Σάκης Παπαράτσης. Πάμε στα αποτελέσματα. Να δούμε την αγωνιστική αυτή που ξεδιάλυνε το όσον αφορά το αγωνιστικό, τη βαθμολογία. Το βαθμοθυρικό, όπως θα το έλεγε σκέλος ο Σάκης Παπαράτης. Ποντιακός Ένωση Άνδειας Αριστείνου 0-1. 2-2 ωραίες Ορεστιάδας, Εύρος Σουφλίου, στραποπάτημα εδώ για τους γηπεδούχους. 0-3 ο Εθνικός την Ήψα. Ξεκλείδωσε στο 45 με τον Ρουγιουδιδένη και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο, έβγαλε ευκαιρίες. Ένωσε η Κονοφολιά Λυκόπη Στράκη Φερόν 1-1. Εδώ κι αν είναι έκπληξη. Αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί για τη Στράκη Φερόν. Στο 90 ισοφαρίστηκε. Νίκη απαλού. Με αυτόν γκολ. Νίκη απαλού, Άρτα Καστανού 1-3. Ρεπό Ιπποκράτης. Πάμε στη βαθμολογία. Να δούμε αυτό που ακούγατε. Συζητήσεις μας πριν. 4 βαθμοί διαφοράς, 31 βαθμούς ο Εθνικός. 27 η Θράκη Φερόν, 26 με ένα παιχνίδι λιγότερο ο Ρέης Ορεστιάδος. 21 ο Ιπποκράτης, 19 ο Ευρωσουφλίου και η Ένωση Άνθειας Αριστείνου. 16 ο Άρτας Καστανεών, 12 ο Ποντιακός, 10 η ΠΑΕ Νύψας. 4 έχουν η Ένωση Κορνοφολιάς Λυκόφης που βλέπετε και είναι η νίκη απαλού. Μία ομάδα υποβιβάζεται, θα γίνει μάχη μεταξύ των δύο. Εφόσον υποβαστεί η Δημοτήχου, θα υποβαστούν και οι δύο αυτές ομάδες. Δεν νομίζω να κινδυνεύσει κάποια από τις ομάδες πιο πάνω. Έτσι δείχνει η κατάσταση μέχρι τώρα. Ποτέ μιλες ποτέ. Επόμενη αγωνιστική. Εύρος Σουφλίου. Είναι λάθος αυτή η αγωνιστική. Είναι λάθος αυτή η αγωνιστική. Την αφήσουμε. Είναι λάθος η επόμενη αγωνιστική. Την αφήνουμε για προς το παρόν. Το είπα τρεις φορές, τώρα δεν ξέρω πώς έγινε. Πάμε. Πες μου. Η επόμενη ερώτηση είναι όσον αφορά το. Είπαμε για την διαδικασία αυτή. Για το παιχνίδι με την ΠΑΕ Νύψας, ένα σύντομο σχόλιο πριν περάσουμε να δούμε και τα πλάνα. Νομίζω ένα κακό πρώτο ημίχρονο από το βίντεο που είδα και επεξεργάστηκα. Η πολλωστή αποχή που φέτος συνέβη δεν μας βοήθησε. Γιατί αν θέλεις να κάνεις έναν προγραμματισμό, σίγουρα δεν σε βοηθάει να μπορέσεις να χάνεις το ρυθμό σου τέλος πάντων σε κάθε παιχνίδι. Αλλά τα παιδιά μετά το πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ήταν και η χρονική στιγμή που βάλαμε τον γκολ και βοήθησε αυτό για να ξεδιπλώσουν λίγο και τις ικανότητες που μέχρι τώρα είχαν δείξει. Και στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι καταφέραμε και σταθήκαμε καλύτερα σε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα και καλή, με μια αλλαγή προπονητή, η οποία μας δυσκόλεψε σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα ήταν και από τις ομάδες που διακριθήκαν και στο κύπελλο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Θες μέχρι τέμι τελικά. Ναι, άρα δεν ήταν κάτι εύκολο, θέλω να πω, με βάση την παρουσία μας. Ωραία, λοιπόν, επειδή οι τηλεθεατές ήταν και λάθος βαθμολογία, την αναγνώσαμε σωστά, χωρίς να βλέπουμε την κάρτα για να μην υπάρχουν μπερδέματα. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, 31 η βαθμή του, 27 η Θράκη Φερών, 26 έχει ωραίες Ορεστιάδος, 21 ο Ιπποκράτης, 19 ο Ευρωσουφλίου και Ένωση Άνθειας Αριστείνου, 16 ο Άρτας Καστανεών, 12 ο Ποντιακός, 10 η ΠΑΕ Νύψας, 4 η Ένωση Κορνοφολιάς Λυκόφης και η νίκη απαλού. Αυτή είναι η βαθμολογία και περνώντας στην επόμενη αγωνιστική. Ένωση Άνθειας Αριστείνου, Ευρωσουφλίου, Ένωση Κορνοφολιάς Λυκόφης, νίκη απαλού, Ιπποκράτης, ωραίες Ορεστιάδος, Θράκη Φερών, ΠΑΕ Νύψας, Εθνικός, που δέχεται το Ποντιακό και ρεπό, έχει η ομάδα του Άρτα Καστανεών. Αυτή είναι η εικόνα της Α κατηγορίας του Εύρου. Πάμε να δούμε τι έγινε στο γήπεδο της Νύψας. Εκεί όπου οι γηπεδούχοι του κυρίου Κύρου Γαλιμάνη πλέον
Παρελθόν αποτελεί ο Δημήτρης Αποστολίδης, κύριος Καλυμάνης, ο νέος προπονητής. Ξεκίνησε με τους Μπινόπουλο, Καλαϊτζίδη, Θόδη, Μπουρουτζή, Μαργαρίτη, Πεχλιβανίδη, Μαρμαρίδη, Καρφαρίδα, Λαμπάκο, Κάσο και Αϊτόπουλο. Ο εθνικός των δύο κυρίων που έχουμε μαζί μας. Με Μπαμπλίδο, Ρουγιδένη, Ράλι, Λίτσιο, Τσαπάνη, Κουντενούδη, Καβανόζη, Δεδελούδη, Μαρασλή, Καρακασίδη και Καϊδατζή. Είδαμε και τους όρκους νίκης των δύο ομάδων. Πρώτες στιγμές, ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε φάσεις. Όχι απλά λιγοστές, ενδεικτικά έβαλα δύο. Δεν γίνεται καν τελική προσπάθεια και στις δύο περιπτώσεις. Είναι εδώ ένα γέμισμα από πλευράς Νύψας. Ο Τσαπάνης θα διώξει πρωτού Λαμπάκου. Και μια περίπτωση για τον εθνικό Αλεξανδρούπολη στο 27. Νεδελούδης Καρακασίδης δεν ευδοκίμησε η συνεργασία. Δεν υπήρχε τελική από καμία ομάδα που να απείλησε τον αντίπαλο του τερματοφύλακα. Εδώ είναι το γκολ όμως για τον εθνικό Αλεξανδρούπολη. Στο 44 ο Δωρουγιδένης θα πιάσει το σουτ, περίεργη τροχιά η μπάλα. Τα πανηγύρια εδώ των παιχτών του εθνικού Αλεξανδρούπολης για το τέρμα που σημείωσε ο Δωρουγιδένης. Μπέρδεψε η πορεία της μπάλας και τα πολλά σώματα που βρέθηκαν μπροστά από τον Μπινόπουλο, τον έπειρο τερματοφύλακα της ΠΑΕ Νύψας. Βλέπουμε η μπάλα φάει προς το πλάι, σκαστό το σουτ του Δωρουγιδένη. Η μπάλα καταλήγει στο βάθος της αισίας του Μπινόπουλου. Ακόμα ένα replay μετά από κόρνερ του Καρακασίδη, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως και ο σκόρ του πρώτου τέρματος, θα δούμε, σημείωσε και το δεύτερο. Με αρκετά ανεβάσματα. Στο 46, με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, ο εθνικός Αλεξανδρούπολης από πίσω χτίζει μια επίθεση, η οποία γίνεται τελική με το ανέβασμα του Δωρουγιδένη, γύρισμα στον Μαρασλή, λίγο έξω, το σουτ του έμπειρου επιθετικού του εθνικού Αλεξανδρούπολης. Στο 50 πάμε. Μαρασλής, Γκαβανόζης. Και εδώ στο τέλος ο Κουντενούδης προσπαθούν να απειλήσουν. Δεν έχει ευτυχή κατάληξη για τον εθνικό. Και ο Σίδης μια κάθετη εξαιρετική στο 51 από τον Καρακασίδη στον Γκαβανόζη. Είναι κακό το κοντρόλ του Γκαβανόζη, του φεύγει μπάλα. Εξαιρετικός ο Μπινόπουλος στα διαβάσματα αυτά, να βγαίνει έξω από την εστία του. Προλαβαίνει ακόμα ένα και στο 52, ένα λεπτό μετά, δίνει γρήγορα. Προσπαθεί να δώσει γρήγορα το Λαμπάκο. Ο Λίτσιος πολύ όμορφα έχει γυρίσει, καλύπτει και τελειώνει πριν γίνει κάποια φάση. Και εδώ στο 55 είναι η μοναδική τελική προσπάθεια, καλή προσπάθεια από την ΠΑΕ Νύψας. Ο Λαμπάκος θα γυρίσει, θα κάνει το σουτ, όμως πάνω στην γραμμή. Θα καθαρίσει η άμυνα του εθνικού Αλεξανδρούπολης με τον Ράλι, Σάμος Ράλης. Θα διώξει την μπάλα πριν τη γραμμή. Βλέπετε τον νέο τεχνικό της ΠΑΕ Νύψας, τον κύριο Καλυμάνη, και εδώ το τεχνικό δίδυμο του εθνικού Αλεξανδρούπολης. Στο 59, κλέψιμο του Καρακασίδη και θα παίξει το 1-2 με τον Δωρουγιδένη, ο οποίος ο σκόρερ του πρώτου τέρματος θα σημειώσει και το δεύτερο με εξαιρετικό πλασέ στην γωνία. Κλέβει ο Καρακασίδης στον χώρο του κέντρου, αναπτύσσονται από τη δεξιά πλευρά και οι δύο ποδοσφαιριστές μαζί. Κάνει το overlap ο Δωρουγιδένης, συγκλίνει στο τέλος της φάσης. Ο Καρακασίδης, όπως βλέπετε, είναι στα πλάγια. Ο Δωρουγιδένης συγκλίνει. Θα του ξαναδώσει, εδώ είναι επιστροφή του 1-2. Πολύ καλή συνεργασία. Και το μείον 0-2 για τον εθνικό στο 59. Καρακασίδης εδώ ακόμα μια πολύ καλή συνεργασία με Τζελέπη και Μαρασλή. Χτίζουν εδώ, θα κάνει το σουτ. Ο Μαρασλής θα αποκρούσει, θα του αρνηθεί τον γκολ ο Μπινόπουλος. Και πάμε στο 82. Ο Μπουλουξής νομίζω είναι αυτός που κλέβει την μπάλα. Θα γυρίσει στον Τζελέπη, ο οποίος με όμορφη προσπάθεια και σουτ θα νικήσει για τρίτη φορά τον Μπινόπουλο στο 82ο λεπτό. Συνεργάστηκαν οι δύο από τις αλλαγές των κυρίων Παπαράδη και Φλόρου. Το γύρισμα εδώ του Μπουλουκτσή.
θα κάνει το κοντρόλ ο Τζελέπης, το σούτ χωρίς να το πολύ σκεφτεί και νικάει τον Βινόπουλο για τρίτη φορά, 0-3. Ο Εθνικός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό που σας επισημάναμε, δημιούργησε, κατάφερε να δημιουργήσει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ φτωχό, δεν είχε κάποια φάση. Ξεκλείδωσε τον γκολ του Δωρουγιδένη, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Απελευθέρωσε λίγο τα παιδιά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν ότι είχαν την πίεση του να βρεθούν μπροστά στο σκορ και νομίζω με το γκολ απελευθερώθηκαν και είδαμε άλλο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα από τα παιδιά αυτά είναι ο Καραγκασίδης. Ξέρω ότι δεν θα θέλετε να σταθούμε σε συγκεκριμένα παιδιά, μπορούμε να αναφέρουμε και περισσότερα, απλά ήταν γενικότερα, ξεκίνησε από πέρσι σε κάποια παιχνίδια, όμως φέτος βλέπουμε και μια σταθερότητα από πλευράς του. Ναι, δεν θα ήταν καλό να αναφέρουμε έναν αθλητή, αλλά στη γενικότερη προσπάθεια που κάνει η ομάδα υπάρχει και η βελτίωση του Περικλή, η οποία τη βλέπουμε καθημερινά γιατί δουλεύει καθημερινά και φαίνεται αυτό κάθε Κυριακή ότι έχει βελτιώσει αρκετά στοιχεία ατομικά, αλλά πάντα σε συνδυασμό με τη βελτίωση της υπόλοιπης ομάδας. Μιχάλη Ξάκη, πού θα κρυθεί το πρωτάθλημα? Ξέρουμε ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες μεταξύ Στράκης Φερόντο, Ρέστερ Εστιάδας. Έχει αναζωοποιηθεί το ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή ο Εθνικός είναι μπροστά. Τι να περιμένουμε μέχρι το τέλος, σε ό,τι αφορά τα σημεία που θα κρίνουν τον πρωταθλητή? Να σου πω την αλήθεια, εγώ πριν από αυτή την αγωνιστική πίστευα ότι θα κρυθεί πολύ στα μεταξύ μας παιχνίδια, δηλαδή στα ντέρμπι των τριών πρώτων τουλάχιστον, σύμφωνα με τον βαθμολογικό πίνακα. Αυτή η αγωνιστική μας έδειξε ότι κανείς δεν πρέπει να φυσυχάζει και όλα τα παιχνίδια, αν δεν τους δώσει τη δέουσα προσοχή, είναι επικίνδυνα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και η Κονοφολιά, η οποία είχε 2 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, πριν το παιχνίδι, με 9 παίχτες κατάφερε και έκοψε βαθμούς από τις σφαίρες. Άρα, ίσως θα πρέπει να στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας εκεί, στο να μην σκοντάψει κάπου αλλού, για να φτάσει. Δεν ξέρω, λίγο δηλαδή με μπέρδεψε αυτή η αγωνιστική. Είναι από τα προβλήματα που είναι. Κάθε αποτέλεσμα ανοιχτό τελικά, άμα δεν προσέξεις. Ναι, έτσι φαίνεται. Δηλαδή, νομίζω είχε πολλά χρόνια 3 ομάδες να πρωταγωνιστούν και να είναι τόσο κοντά. Αλλά βλέπουμε ότι και οι ομάδες από κάτω, όπως ο Υποκράτης, ο οποίος κέρδισε μέσα στις σφαίρες, υπάρχουν ομάδες, οι Καστανιές, υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν. Που παίζουν και καλό ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Επειδή μάλλον δεν έχουμε εκπροσώπηση από το νότιο τμήμα του νομού σε κάποια κατηγορία όπως η Γάμα. Έμπειροι αθλητές έχουν μοιραστεί σε αρκετές ομάδες με παραστάσεις. Ναι. Παράδειγμα, ο Υποκράτης μεταξύ άλλων. Ο Εύρος Σουφλίου με πολύ καλή παρουσία. Ναι, έχει συμβεί αυτό. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος βλέπει το ανάλογο θέαμα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο βλέπει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα τον ικανοποιεί. Ναι, δεν είναι συνδεδεμένο αυτό το. Ναι, γιατί καμιά φορά όταν παίζεις μόνο για το αποτέλεσμα, συμβαίνει το αντιστρόφως ανάλογο. Δηλαδή, μπορεί να μην δείξεις τις δυνατότητες σου. Η ανταγωνιστικότητα αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με ποιότητα. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται τι ζητάς. Το θέμα είναι να μπορείς να τα έχεις και τα δύο. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επειδή υπάρχουν και οι ομάδες που ακόμη κρεμούν, είναι κοντά, δεν είναι πολύ μακριά ακόμα βαθμολογικά, αν και λίγο έχει ξεκαθαρίσει την κάτω βαθμολογική ζώνη. Αλλά όπως και στην επάνω. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, έτσι. Νομίζω ότι θα γίνουν αρκετοί αγώνες με πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για το αποτέλεσμα όμως, νομίζω. Να κλείσουμε πάντως με τον νέο εθνικό αυτός, ο οποίος χτίζεται την τελευταία με την πρωτοβουλία αυτήν της διοίκησης, ουσιαστικά με την αλλαγή Πηξίδα, με την αλλαγή Ρώτα στην τελευταία διετία. Ποιο είναι το. Μας έδωσες κάποια χαρακτηριστικά για το όραμα αυτό, για τις φιλοδοξίες αυτές του νέου εθνικού. Ένας παράγοντας πολύ βασικός νομίζω ότι είναι αυτή η καλλιέργεια πρώτα απ' όλα του πνεύματος του οποίου μας ανέφερες. Δεύτερον, να βγουν παιδιά από τις ακαδημίες απλοϊκά, έχουν εντύπωση που να μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, να απαντήσω δρομένα, να κλείσουμε με αυτό. Επειδή ως πιτσιρικάς πρόλαβα τις καλές αποχές του ποδοσφαιρικού εθνικού με γεμάτες εξέδρες στο στάδιο, είναι ένας από τους στόχους σας? Λίγο σιγά να γυρίσει και ο κόσμος στις εξέδρες. Γιατί δεν μπορεί να χάθει ξαφνικά ο ποδοσφαιρικός κόσμος του εθνικού. Σιγά σιγά θέλω να τον κερδίσετε. Καταρχήν πρέπει να σεβαστούμε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι πρέπει να μας γίνει δίδαγμα και δεν πρέπει να το μάθουμε από αυτό. Αλλά για μένα όμως πρέπει να το αφήσουμε και κάπως στην άκρη και να δημιουργήσουμε και μια νέα ιστορία. Δηλαδή, σεβόμενοι πάντα φυσικά
την ιστορία αυτού του σωματείου και με αφορμή που είναι και τα 90 χρόνια φέτος, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο έντονο. Αλλά για μένα νομίζω ότι η εποχή αυτή που, που ζούμε σήμερα είναι λίγο διαφορετική από τις εποχές τότε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή, φαινόμενα πλέον πολύ πιο έντονα, δηλαδή μια οικογενειακή αστάθεια, η οικονομική κρίση με μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία μας. Που όλα αυτά, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, ο αθλητικός χώρος τα ζει. Βλέπετε ότι η μείωση των ομάδων κάθε χρόνο είναι μεγαλύτερη. Νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, προσπαθούμε να εστιάσουμε στον άνθρωπο. Και αν εστιάσουμε, νομίζω, στον άνθρωπο και μετά στον αθλητή, νομίζω ότι σιγά σιγά θα γίνει αυτό. Τώρα, αυτό φυσικά μας δίνει τη δυνατότητα μέσα στη διοίκηση. Εμείς έχουμε προγραμματίσει τα επόμενα βήματα, τι θα πρέπει να γίνει για να ο σύλλογος να φτάσει σε σκαλοπάτια. Γιατί για μένα, που δεν απάντησα ίσως τόσο ευθέως στην ερώτησή σου, αν θέλουμε να δει κατηγορία, ο εθνικός δεν θέλουμε να δει κατηγορία. Θέλουμε να δει κατηγορίες, όχι μία, πολλές, αλλά το σημαντικό είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Αλεξανδρούπολης. Γιατί είναι ένα δύσκολο βήμα. Να έρθει ο άλλος δηλαδή και να δώσει κάποια χρήματα, είτε για το παιδί του, είτε για την ομάδα την ανδρική, να πληρώσει και να δει κάτι που θα του αρέσει. Και είναι αρκετά δύσκολο. Ελπίζω, και αυτό λέμε και με τα παιδιά που αγωνίζονται, ότι σιγά σιγά θέλουμε να κερδίσουμε τον σεβασμό και των αντίπαλων ομάδων και να αρχίσει να εδραιώνεται αυτό. Νομίζω ότι θα είναι χρονοβόρο. Αυτό όμως αφορά και τη διοίκηση που αυτή παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Ελπίζω με την βοήθεια των παιδιών να το πετύχουμε. Σίγουρα μια δουλειά από τις βάσεις δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από το να είναι χρονοβόρα. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική όταν ξεκινάει κάτι από τις, από τις βάσεις, από το να πάρει αρκετά χρόνια και είναι άμεσα συνδεδεμένο αυτή η απώλεια έγκλης που ανέφερες με αυτό που ανέφερε ο Σάκης για την νέα προσπάθεια του Εθνικού. Ότι θέλει να συνταχθεί, να δημιουργηθεί ένας νέος ΕΣΕΚΑ μέσα σε εισαγωγικά εθνικός, έτσι ώστε να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη που, για να λέμε και τα πράγματα να τα θέτουμε σε σωστή βάση, είχε χαθεί την τελευταία πενταετία η εμπιστοσύνη του κόσμου και γι' αυτό νομίζω ότι δεν ήταν και στις κερκίδες. Συνεπάγεται εύκολα αυτό. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει, θέλω να πιστεύω, είναι ότι μιλάμε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το έργο, τον προγραμματισμό, είναι αρκετά άτομα. Άρα ελπίζουμε ότι μέσα από τη μεγάλη γκάμα των ανθρώπων στην πορεία να επιλεγούν και οι καλύτεροι για να οδηγήσουν τα σωστά βήματα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είπα ότι η συλλογικότητα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και μια φορά και εμείς προπονητές μιλάμε για συλλογικότητα, μιλάμε για ομάδες, αλλά πολλές φορές δεν μιλάμε ούτε μεταξύ μας. Δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό και η βάση της προσπάθειάς μας ήταν η συνεργασία. Χάρη ένα δικό σχολείο για να κλείσουμε με αυτό, για αυτήν τη νέα προσπάθεια που κάνετε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Πραγματικά γίνεται, θεωρώ, μια πολύ καλή προσπάθεια και εγώ από την πρώτη στιγμή δέχτηκα το κάλεσμα αρχικά του Σάκη, γιατί από εκεί ξεκίνησε η όλη συνεργασία και πιστεύω ότι με αργά και σταθερά βήματα σιγά σιγά ο σύλλογος θα μεγαλώνει και ελπίζω σε βάθος χρόνου, που σίγουρα χρειάζεται και μας χρειάζεται, θα τον φτάσουμε εκεί που πρέπει. Θα τον φτάσουμε. Θα βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι ώστε να φτάσει ο σύλλογος. Δεν θα τον φτάσουμε εμείς. Αλλά να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε να τον δούμε όλοι εκεί που το αξίζει. Ευχόμαστε με τη σειρά μας αυτό που έχετε αυτό που έχετε κατά νου, να το δείτε σταδιακά, να υλοποιείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που επιτελείτε συνολικά, να ευδοκιμήσουν στο. Σας χρειαζόμαστε σε αυτό. Και ελπίζω να το πετύχουμε όλοι μαζί. Η επιτυχία τέτοιου χειρήματος, μια τέτοια φιλοσοφία είναι. Για να κλείσουμε, Γιώργο, με αυτήν. Βεβαίως. Θετικό για τον αθλητισμό της Αλεξανδρούπολης εν γέννη, πέρα από καθαρά συλλογικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Περνάμε στο δεύτερο διάφορο. Να είμαστε και πάλι στις οθόνες σας για το τρίτο μέρος του Πάμε Γήπεδο. Και ανοίγουμε την ενότητα βόλεϊ. Θα έχουμε και σύνδεση μέσω Skype με την συνδρομή της τεχνολογίας με τον Ανέστη Δαλακούρα, τον διεθνή ευρύτη πέτοσφαιριστή ακραίο του Πάμπο Χαϊκού που μας πλήγωσε. Πάμε να δούμε σε κάρτες. Πάμε λοιπόν στις κάρτες της 18ης αγωνιστικής. Έχουμε Ολυμπιακός Ηρακλής Καλκίδας 3-2. Είναι η δεύτερη αναμέτρηση σε σερί συνεχόμενη που ο Ολυμπιακός χάνει βαθμό. ΠΑΟΚ Φοίνικας Σύρου 2-3. Παμοχαϊκός Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-1. Χιφισκέ Ηρακλής 3-1. Παναχαϊκή νίκη Γηνίου 1-3. Και πριν από λίγες ώρες Εθνικός Πυρός Παναθηναϊκός 1-3.
Πάμε σε βαθμολογία. Στη βαθμολογία. Ολυμπιακός στην πρώτη θέση με 52 βαθμούς. ΠΑΟΚ 42, Φίνικα Σύρου 34, με την νίκη του επί του ΠΑΟΚ καπαρώνει από ό,τι φαίνεται την τρίτη θέση. Ηρακλής 28 και από εκεί πέρα τρεις ομάδες σε απόσταση, μαζί και σε απόσταση βολής από την τέταρτη θέση. Νίκη Γινή 27, Κηφισιά και Ηρακλής Χαλκίδας με 27. Ο Παμοχαϊκός έπιασε τον Εθνικό Πειραιό στους 24. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έμεινε στους 20, εκεί πλέον που αισθάνεται από κοντά του τον Παναθηναϊκό, όπου με την νίκη του σήμερα έφτασε στους 17 και στους μείον 3 από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και η Παναχαϊκή έχει από καιρό αποχαιρετήσει την κατηγορία. Επόμενη αγωνιστική. Νίκη Γινίου Παμοχαϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Φίνικα Σύρου, Ηρακλής Χαλκίδας, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, Παναχαϊκή, Κηφισιά Ολυμπιακός και η μάχη των Εθνικών στην Αλεξανδρούπολη, Εθνικός Αλεξανδρούπολης εναντίον Εθνικό Πειραιός. Και καταλαβαίνετε μετά από την βαθμολογία που είδαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού. Που είναι τη Δευτέρα, έτσι, αλλά θα γυρίσουμε εκεί για να το σχολιάσουμε. Θα δούμε αν είναι τη Δευτέρα, δεν είναι ακόμη, δεν ακόμη δεδομένο. Δεν είναι ακόμη δεδομένο. Σίγουρο. Για να δούμε, για να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το παιχνίδι στο Βραχάτι Κορινθίας. Μεταξύ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και του Παμβοχαϊκού, βλέποντας πλάνα από το πρώτο παιχνίδι που υποδεχτήκαμε στην Αλεξανδρούπολη, εδώ, που και εδώ είχαμε τηθεί. Ναι, την νίκη του Παμβοχαϊκού, βέβαια με έναν πολύ διαφορετικό Εθνικό, που δεν είχε το Ριζόπουλο Χαριτονίδη ούτε και τον κεντρικό Μεχία. Ο Εθνικός, ένα ακόμη κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα, φεύγει με άδεια χέρια. Ήταν το γίνεται και φυσικά τώρα η σειρά του Βραχατίου για να επιστρέψει ο Εθνικός χωρίς βαθμό σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε ομάδες που έχει τους ίδιους στόχους. Λοιπόν, ο Εθνικός ιτήθηκε με 3-1 και πλέον μπλέκει για τα καλά σε περιπέτειες. Δύσκολα θα αποφύγει την ψυχοφθόρο διαδικασία των play-out. Ο Παμοχαϊκός, που των τριών ευρυτών, Δελικός στον πάγκο, Ανέση Νταλακούρα και Γκαρά στον αγωνιστικό χώρο, είχε υπεροχή στο σερβίς και στο μπλοκ και ήταν ουσιαστικά γνώρισε την αντίσταση του Εθνικού μόνο σε ένα σετ, στο τρίτο. Η ομάδα του Δελικώστα, όπως και στον πρώτο γύρο, πήρε το τρίποντο και ανέβηκε πάνω από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Η υποδοχή του Εθνικού ήταν μέτρια. Η επίθεση σε κρίσιμα σημεία δεν ήταν όσο αποτελεσματική θα έπρεπε. Ένα χαρακτηριστικό ότι ο ακραίος του Εθνικού Ριζόπουλος τροφοδοτήθηκε μόλις με 4 μπάλες σε όλο τον αγώνα. Με αποτέλεσμα ναι, να βοηθήσει στην υποδοχή, όμως, όχι όμως και επιθετικά. Επομίστηκε το βάρος τόσο ο διαγώνης ο Παγιάν όσο και ο Βελίσκοβιτς ακραίος. Υπήρχαν λάθη στα κρίσιμα σημεία. Θετική η συνεισφορά των κεντρικών του Εθνικού. Παμποχαϊκός μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ. Είχε το προβάδισμα 16 χάρη στο σερβίς του Παλέντζα, πρώην αθλητή του Εθνικού. Και με τον μπλοκ του Γκλάνστον πήρε διαφορά στο 15-10, διαφορά που διατήρησε μέχρι τέλους για να πάρει το πρώτο σετ με 25-21. Η ίδια εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου το σερβίς των γηπεδούχων ήταν καθοριστικό για να πάρουν από την αρχή διαφορά και να την διατηρήσουν μέχρι τέλους. Ο Εθνικός αντέδρασε και ουσιαστικά μπήκε στο παιχνίδι στο τρίτο σετ με τους Χριστόφα και Βελίσκοβιτς. Ήταν αρκετά καλός, πήρε τα ρίσκα του στο σερβίς, βελτίωσε τον μπλοκ άμυνα και μείωσε σε 2-1 σετ. Τα πάντα κρίθηκαν στο τέταρτο. Εκεί έγινε μάχη πόντο-πόντο μέχρι το 7ο, μέχρι το 7-7 οι ομάδες ήταν μαζί, ισόπαλες. Εκεί ο Παμοχαϊκός έβγαλε εκπληκτικές άμυνες και οδήγησε σε κόντρα επιθέσεις αποτελεσματικές. Πήρε ένα σερί 4-0, έκανε το 11-7. Το συν 3 διατηρήθηκε μέχρι και το 19-16. Οπότε ο Παγιάν έχασε το σερβίς και ο Κοτσάκης με ένα δικό του σερί από τη θέση του σερβίς έδωσε ουσιαστικά τέλος του αγώνα. Ο επόμενος αγώνας κόντρα στο Εθνικό Πειραιός, όπως αυτό, είπαμε, ναι, αυτό που λέγαμε, είναι πολύ, πολύ σημαντικός. Το επόμενο παιχνίδι. Είναι καθαριστικός με την νίκη για την ομάδα του Σάκη Μουστακίδη να αποτελεί μονόδρομο. Σε ένα παιχνίδι ακόμα εκτός έδρας, όπως επισήμανες, ο Εθνικός δεν παρουσιάστηκε όπως πρέπει. Έτσι. Και θα τα πούμε αυτά μετά. Έχουμε στην παρέα μας όμως τον Ανέστη Δαλακούρα. Καλησπέρα, Ανέστη.
Τον Ανέστο βλέπω, τον ακούμε κιόλας. Ανέστη, μας ακούς? Δεν έχω εγώ επιστροφή, δεν ακούω τον Ανέστη Δαλαγκούρα, οπότε... Ανέστη, μας ακούς? Καλησπέρα, Ανέστη, ακούω. Ωραία, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Γεια σου, Ανέστη, καλησπέρα. Λοιπόν, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για σένα. Πιο ιδιαίτερο ήταν βέβαια το πρώτο, το εντός έδρας. Νίκη απέναντι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης για την ομάδα σου, για τον Παμβοχαϊκό. Νίκη πολύτιμη, βαθμολογικά. Σίγουρα είναι μια πολύτιμη νίκη, γιατί έχουμε κάνει αρκετές νίκες βέβαια στο δεύτερο γύρο, αλλά ακόμα κοιτάμε στην βαθμολογία. Και η ομάδα έχει βελτιωθεί αρκετά, πιστεύω, και αυτό φαίνεται από τις νίκες που έχουμε κάνει. Και κάναμε άλλο ένα καλό παιχνίδι στην έδρα μας στο Εθνικό και καταφέραμε να πήραμε την. Είναι κόκκαλα. Ήσασταν, τι ήταν αυτό που έκρινε την έκβαση αναμέτρησης, που υπερτερήσατε απέναντι στον Εθνικό και εν τέλει πήρατε τους τρεις βαθμούς, ποια ήταν εκείνα τα σημεία που σας έδωσαν την νίκη? Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλοί στους σέρβις και στο μπλοκ και δεν δώσαμε περιθώρια στον Εθνικό να κάνει το παιχνίδι του. Ήμασταν καλύτεροι σε αυτούς τους τομείς και καταφέραμε, πήραμε την νίκη. Λίγο πιο δυνατά να παρακαλέσω το κοντρόλ στο μικρόφωνο. Καθώς, να ακούμε τον Ανέστη στο στούντιο. Ναι, Ανέστη, ο Εθνικός ουσιαστικά πιέστηκε το δικό του σερβίς και δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι με εξαίρεση το τρίτο σετ, ή έδειξε άλλου είδους αδυναμίες στο παιχνίδι που ήταν καθοριστικές για ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Αεύρου? Κάνει την ερώτηση γιατί δεν την άκουσα καλά. Ναι. Λέω ότι ουσιαστικά μίλησες για το σερβίς που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα, στην ομάδα του Εθνικού. Ήταν το στοιχείο της πρώτης μπάλας από πλευράς του Εθνικού που δεν πήγε καλά και δεν μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι ώστε να σας δυσκολέψει περισσότερο, ή ήταν γενικότερα κι άλλα μείον μέσα στο παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης? Θεωρώ ότι ήταν το σέρβις μας αρκετά καλό σε αυτό το παιχνίδι και δεν δώσαν περιθώρια στο Εθνικό. Και όπως ξέρουμε στο βόλιο, ότι άμα δεν πάρεις εύκολα και την αλλαγή και δεν μπορείς να κάνεις το παιχνίδι σου, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν είσαι και εκτός έδρας και όταν έχεις και πίεση για αποτέλεσμα, που όπως ο Εθνικός και οι διαβαθμούς, έχουν δώσει νομίζω το περιθώριο να παίξουν αυτό που μπορούν και να κάνουν κάτι καλύτερο. Η μάχη στα χαμηλά της βαθμολογίας έχει φουντώσει. Ο Παμβοχαϊκός μετά την ενίσχυση του Δεκεμβρίου έχει κάνει ένα πολύ δυναμικό comeback και δεν είναι λίγοι αυτοί που σας έχουν μέσα στην πρώτη εξάδα πλέον σε αυτό το ντεμαράζ, στις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν θεωρώ ότι είναι, γίνεται μεγάλη μάχη μόνο στις τελευταίες θέσεις. Βασικά από τον τέταρτο μέχρι και τον ένατο είναι πολύ μικρή διαφορά και τον 10ο, όχι μόνο τον 1ο, και τον 10ο είναι μικρή διαφορά. Και σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές παίζονται όλα. Μπορεί και ο 1ο να βγει 4ο. Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι πλέον. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική όλα παίζονται. Θεωρείς ότι η ομάδα θα αποφύγει τη διαδικασία των play-out, θα καταφέρει να αποφύγετε τη διαδικασία αυτή? Το πιστεύω αυτό, γιατί στο δεύτερο γύρο, όπως έχουμε δείξει, έχουμε κάνει πολλές νίκες και πιστεύω το αξίζουμε να βρισκόμαστε στα play-off και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, τι είναι αυτό που λείπει, όπως είδες, Ανέστη? Θεωρώ ότι μέσα στο παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης που κάναμε ήταν αρκετά πιο ανταγωνιστική. Σίγουρα σε αυτό μπορεί να βοήθησε και η έδρα. Ενώ έξω δεν έδειξαν το ανάλογο πάθος, πιστεύω. Δεν ξέρω τι μπορεί να έφτιαξε και δεν είχαν την ανάλογη εμφάνιση. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα και για τον Εθνικό, όπως για πολλές ομάδες της Α1, όπως είναι η βαθμολογία. Αλλά θα ελπίζω να βελτιωθεί συνέχεια για να καταφέρει να σωθεί, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και όλοι θέλουμε να πιστεύουμε. Τη διαδικασία πάνω στο play-out δείχνει πως δύσκολα θα καταφέρει να την αποφύγει. Αυτό δείχνει η εικόνα μέχρι τώρα. Αυτό δείχνει εικόνα μέχρι τώρα, ειδικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια και το πρόγραμμα που έχει και οι αντίπαλες ομάδες, το πρόγραμμα που έχουν οι αντίπαλες σε αυτήν την κούρσα της αποφυγής των play-out. Είναι μέχρι τώρα, φαίνεται ότι στα play-out θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο Εθνικός και γίνεται μάχη για την τρίτη ομάδα που θα βρεθεί στα play-out.
Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τελική κατάταξη από εδώ και πέρα? Ουσιαστικά απομένουν 4 αγωνιστικές, τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Τι είναι αυτό που καθορίζει πλέον την τελική κατάταξη και τα αποτελέσματα από εδώ και πέρα? Σίγουρα τώρα μείναν 4 παιχνίδια και όλες οι ομάδες καίγονται για βαθμούς. Και πιστεύω όποια αγχωθεί λιγότερο και καταφέρει και κάνει τα λιγότερα λάθη, γιατί υπάρχει πολύ πίεση, θα είναι αυτή που θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα play-off και θα αποφύγει τα play-out, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για όλες τις ομάδες, όλους τους παίκτες. Πολύ προσπαθώρα. Αν έρθει να μιλήσουμε λίγο για σένα, σύντομα. Φέτος δουλεύεις με έναν προπονητή που τον γνωρίζεις καλά, τον Ευρύτη, τον Κώστα Δελικώστα. Τι είναι αυτό που σου προσφέρει ο coach? Σίγουρα μπορεί να σου δείξει κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικά, μπορούμε να σε βελτιώσουμε και ταυτόχρονα βελτιώνουμε όλη την ομάδα. Και πιστεύω ότι μετά το δεύτερο γύρο βγαίνει σιγά σιγά η δουλειά που κάνουμε και καταφέρει και κάνουμε νίκες. Ενισχύθηκε βέβαια και η ομάδα, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες που είχαμε απομείνει είναι, πιστεύω, βελτιωμένοι σε αρκετούς τομείς. Γιατί από το εξωτερικό επέλεξες στην ομάδα του Βραχατίου, τον Παβοχαϊκό? Και αν με το τέλος σεζόν έχεις και πάλι την προοπτική του εξωτερικού στο μυαλό σου? Ήταν μια καλή πρόταση αυτή του Παμφαϊκού και ήθελα να δοκιμάσω πάλι να δω και στην Ελλάδα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να δω πώς θα είναι οι συνθήκες, πώς θα μπορέσω να τα απεξέλθω. Και ήταν καλή πρόταση, όπως είπα, καλές συνθήκες εδώ στην ομάδα και επέλεξα την ομάδα. Τώρα για τον χρόνο δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, θέλω να δω και τι προτάσεις μπορεί να έχω. Δεν αποκλείω τίποτα. Δεν ξέρω καθόλου. Ανέστη, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο στην προσωπική σου σταδιοδρομία. Καταρχάς, για τον, θα μας εμπιστεύσεις για τον Παμοχαϊκό να ευχηθούμε ή όχι? Προσωπικά πάντως, εσένα και τους άλλους δύο ευρύτες, μέσα από την καρδιά μας, ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της πορείας σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και της καριέρας. Μόνο αυτό ήταν ο Ανέσης Δαλακούρας. Ένα παιδί. Ναι, γιατί είναι άμεσος αντίπαλος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ναι, θεωρητικά. Όχι ο μόνος, αλλά βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα στην βαθμολογία που έχουμε. Πάντως με το 1,5 πόδι. Έχει δίκιο από την τέταρτη θέση του Ηρακλή Θεσσαλονίκης που είναι στους 28. Να πάμε μέχρι και την ένατη στους 24 βαθμούς διαφορά 4 πόντων ένας σωρό ομάδες. Δηλαδή που ενδεχομένως να αλλάξουν αρκετές φορές οι θέσεις αυτές μεταξύ τους. Να δούμε λίγο την κάρτα της βαθμολογίας άλλη μια φορά. Να παρακαλέσω το κοντρόλ για να έχουν οι τηλεθεατές εικόνα, να ξαναθυμηθούμε λίγο την κατάσταση αυτή. Για να έχουμε και τον σχολιασμό. Αυτό που ανέφερε ο Ανέστης Δαλακούρας είναι αρκετά σημαντικό. Θαρώ ότι ο Εθνικός πάρα πολύ δύσκολα βλέπουμε από τις ομάδες που ξεκινάνε με 28, έτσι. Από την τέταρτη με 28 θέση. Από την τέταρτη θέση, εκεί που βρίσκεται ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι ο Φίνικας Σύρου δεν χάνει την τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα, Ηρακλής, Αιγίνιο και φυσικά Ηρακλής Χαλκίδας. Και στην επόμενη κάρτα δηλαδή. Είναι με διαφορά ενός βαθμού 4 ομάδες. Συν Εθνικός Πυρός Παμβοχαϊκός στους 24. Με απόσταση ουσιαστικά. Παμβοχαϊκός έχει ευνοϊκό πρόγραμμα όμως, έχω την εντύπωση, Γιώργο. Δηλαδή, μάχη, αν. Είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι από τις ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν πόντους σε όλα τα παιχνίδια που απομένουν. Ναι. Δεν θυμάμαι για όλες τις ομάδες το πρόγραμμα, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά οπότε να πούμε, μπορούμε να πούμε. Η διαδικασία των play-out ουσιαστικά δεν μπορεί να αποφευχθεί. Μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Αρχίζει γενομένης από την ερχόμενη αγωνιστική. Μένει σε κρεμότητα ακριβώς. Δεν είχε οριστεί τη Δευτέρα, δεν είναι 100% σίγουρο. Λοιπόν. Πότε θα το μάθουμε? Νομίζω αύριο μέχρι την Τετάρτη θα έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Εθνικός λοιπόν υποδέχεται τον Εθνικό Πειραιώς, τον αμέσως επόμενο στη βαθμολογία. Στη συνέχεια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έρχεται ο Ηρακλής Χαλκίδας στην Αλεξανδρούπολη και τελειώνει η κανονική διάρκεια του προβλήματος με ταξίδι στη Σύρο επί του Φίνικα, φαινομενικά αδιάφορο με την έννοια ότι δεν μπορεί να αλλάξει, είπαμε, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, η βαθμολογική του θέση.
Τα πάντα είναι ανοιχτά. Ο Εθνικός πρέπει να αξιοποιήσει την έδρα του, τουλάχιστον αυτό, πέρα από την ίστατη προσπάθεια, μήπως και αποφύγει την διαδικασία, την ψηφοφόρο διαδικασία των play-out, θα πρέπει να κοιτάξει να εξασφαλίσει όσο δυνατόν την διαφορά τριών πόντων με την οποία θα μπει υπέρ του στα play-out. Όπως έχει τώρα η βαθμολογία, θα αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΜ Βοχαϊκό με αγώνες εντός και εκτός έδρας και με τις υπόλοιπες θέσεις. Σε ένα ουσιαστικά πρωτάθλημα μίνι τριών ομάδων με αγώνες εντός και εκτός που θα κρίνουν την ομάδα. Ποιος θα αποφύγει ουσιαστικά την τελευταία θέση σε αυτό το μίνι όμιλο. Για το ποιος θα ακολουθήσει την Παναχαϊκή στην στην παρακάτω κατηγορία. Ακριβώς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι δύσκολο το έργο των αθλητών του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και του Τεχνικού Επιτελείου. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ τι λέει, πώς το αντιμετωπίζουν τόσο coach όσο και τα παιδιά. Αν υπάρχει, αν θεωρούν ότι μπορούν να αποφευθεί αυτή. Να το πούμε κοινότυπα, βλέπουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βέβαια, δεν τους βγαίνει πάντα αυτό με την έννοια ότι στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούν καλές εμφανίσεις, θετικές εμφανίσεις, ακόμη και απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Είδαμε παιχνίδια στην Αλεξανδρούπολη που να παίζονται στα ίσια, στον πόντο. Το πρόβλημα είναι εκτός έδρας και δεν ξέρω αν δικαιολογείται με βάση την εμπειρία που υπάρχει από τους αθλητές που συγκροτούν όπως είναι τώρα η ομάδα. Έχει αλλάξει το προφίλ. Έχει αλλάξει το προφίλ. Έχει προσθεθεί εμπειρία στα νιάτα, αυτό που λέγαμε στον πρώτο γύρο. Είναι διαφορετική ομάδα. Υπάρχει ο Χαρτονίδης, ο Ριζόπουλος, υπάρχει ο Παγιάν, που ουσιαστικά θα πρέπει να τραβήξουν και τους υπόλοιπους προς τα πάνω, να ανεβούν αγωνιστικά. Ο Εθνικός είχε μια παράδοση συμμετοχής σε διαδικασία play-out. Ναι, στα μέσα, από τα μέσα προς το τέλη στις δεκαετίες του 2000, επί δελικώς θα τα κατάφερε έστω και δύσκολα, έσωσε την παρτίδα, ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και φέτος. Συνεχίζουμε με την, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, είναι αμήλικτος ο τηλεοπτικός χρόνος, με την Α2 κατηγορία ανδρών. Εκεί που η ΑΕΚ Κομωτινής... Στα play-off, ναι. Μιλάμε για τις ομάδες τις δύο που θα προχωρήσουν στη συνέχεια στην επόμενη φάση. Διεκδίκησαν νόδους στην μεγάλη κατηγορία. Μάχη για την πρώτη θέση μεταξύ ΑΕΚ Κομωτινής και Άθλιο Ορεστιάδας. Ο Άθλιος Ορεστιάδας επικράτησε εύκολα 3-0 της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Στον μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική, μέσα στην Θεσσαλονίκη, μέσα στην Καλαμαριά, επί το Απόλλωνα, για την ΑΕΚ Κομωτινής με 3-1. Στη βαθμολογία βλέπουμε η ΑΕΚ Κομωτινής με 11 βαθμούς, Άθλιος Ορεστιάδας 10. Τρίτη θέση η Ελπίδα με 6, Απόλλων Καλαμαριά στη τελευταία θέση με 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική, Απόλλων Καλαμαριά, Άθλος Ορεστιάδας και Ελπίδα Αμπελοκήπων, ΑΕΚ Κομωτινής. Σε ό,τι αφορά την Α2 δρόν στο κομμάτι των play-out, εκεί οι ομάδες του Εύρου δεν τα κατάφεραν, δεν είχαμε θετικά αποτελέσματα. Η γυμναστική εταιρεία Αλεξανδρόπολης Υγεία ιτήθηκε με 3-0 στις Σέρες από τον ΑΟΣ Ερών και ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι ιτήθηκε στη Μίκρα από τον Άρη Θεσσαλονίκης με 3-1 πριν από το 1996. Αυτό ακριβώς το ζευγάρι στη Μίκρα διεκδικούσε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Τότε άλλες ομάδες, άλλες εποχές. 20 χρόνια πριν, είναι εντελώς διαφορετική, διαφορετική κατάσταση. Και είδα τη Γεία πλήγωση και τον ΝΑΟ. Καθώς οι Σέρες τον προσπέρασαν και πάλι στη βαθμολογία. Έτσι. Στη βαθμολογία λοιπόν, στην πρώτη θέση του ομίλου των play-out, ο Άρης στην πρώτη θέση με 9, η Γεία Αλεξανδρούπολης ακολουθεί με 8, Σέρες με 7 και στην τελευταία θέση ο αθλητικός ομόρος του Ορεστιάδας με 4 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, το ντέρμπι του Εύρου στο Βορρά, ο Ορεστιάδας, η Γεία Αλεξανδρούπολης και ο Σερών Άρης στο έτερο ζευγάρι. Και πάμε και στην Α2 γυναικών, όπου και εκεί η ομάδα από τον Εύρο δεν κατάφερε να συνεχίσει τα καλά της αποτελέσματα, γιατί η νίκη ήταν φορμαρισμένη τελευταία. Ναι, βλέπουμε όμως στην βαθμολογία είναι τα πάντα ανοιχτά. 4 ομάδες
πολύ πολύ κοντά μεταξύ τους στη βαθμολογία. Η νίκη Αλεξανδρόπολης αγωνιζόταν στη Θεσσαλονίκη στους Αμπελόκηπους με την ελπίδα. Δεν μπόρεσε να επιστρέψει για δεύτερη συνεχόμενη φορά με θετικό αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Τήθηκε με 3-1. Κατά το ίμιση καλή εμφάνιση της νίκης Αλεξανδρούπολης, ωστόσο εκφράζει παράπονα για μια ακόμη φορά από απόφαση διαιτητή που έκρινε το τελευταίο σετ σε κρίσιμη φάση. Ναι, γενναία ανάγνωσης Βότσης 1-3, στη βαθμολογία Ελπίς 7. Ναι, γενναία 6, νίκη Αλεξανδρούπολης 5, ανάγνωσης Βότσης 4. Και στην επόμενη αγωνιστική ξεκινούν οι αγώνες στην Αλεξανδρούπολη με την νίκη να υποδέχεται την νέα γενναία. Και στο άλλο ζευγάρι, Ναύρος Βότσης Ελπής. Είναι τρία συνεχόμενα παιχνίδια στην Αλεξανδρούπολη. Έχει τρία συνεχόμενα, αυτό που ανέφερες ακριβώς, εντός έδρας, σε αυτήν την προσπάθεια να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις που θα την οδηγήσουν στη γάμα φάση. Στα πολύ γρήγορα, η Βίσα δεν είχε αγώνα, είχε ρεπό σε αυτή τη διαδικασία. Το play-out στο ζευγάρι, τον play-out του Γιαννιτσάκ ΑΟ Καβάλας 2-3. Ωραία, δεν θα κινδυνεύσει έτσι κι αλλιώς η ομάδα του από το βόρειο τμήμα του Νομού Εύρου. Περνάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μήνυμα. Επιστρέφουμε, θα έχουμε σύνδεση μέσω Skype με την κυπελούχο Ελλάδος Κέφε. Επιστρέψαμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως προαναγγείλαμε, θα έχουμε στην συντροφιά μας ένα πεντάλεπτο περίπου την Ευρύτσα τερματοφύλακα, την Μάγδα Κεπεσίδου, διεθνής και MVP του τελικού. Δεν είναι απλά ένα μέρος της αλυσίδας αυτής. Είναι ουσιαστικά η μεγάλη πρωταγωνίστρια και ένας πολύ δυνατός, τι να πω, ένα πολύ δυνατό όπλο της Νέας Ιωνίας, αυτές τις επιτυχίες που έχει τα τελευταία χρόνια. Το περσινό ντάμπλ, είναι δεύτερη σερή φορά MVP. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε 24 επεμβάσεις ως τερματοφύλακας σε επιθέσεις του ΠΑΟΚ με ποσοστό 56%. Να δούμε για τα πλάνα από τον τελικό στην Κοζάνη. 21-20 κέρδισε η Νέα Ιωνία. Μιλάμε για εξαιρετική επίδοση. Έτσι, όπως είπες, 24 επεμβάσεις, ποσοστό 56%, παμψηφί MVP από όλους τους δημοσιογράφους. Βλέπουμε εδώ, είναι οι τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Είδατε και τους φιλάθλους πολύ περισσότεροι από το... Όχι τα τελευταία δευτερόλεπτα, είναι οι τελευταίες φάσεις ουσιαστικά αυτές του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Νέα Ιωνία. Ναι. Κοντά οι δύο ομάδες προς το τέλος. Πήγαιναν μαζί στο σκορ, στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που είχε πολλές συγκινήσεις. Στην αρχή η Νέα Ιωνία είχε καταφέρει να πάρει ένα προβάδισμα στο σκορ με 6-4. Έπειτα βέβαια με ένα σερί 4-0. Ο ΠΑΟΚ το έκανε 8-6. Το ημίχρονο έκλεισε 12-10 υπέρ της Νέας Ιωνίας. Μέχρι το 40 είχε ένα συν 3, 15-12 η Νέα Ιωνία. Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως το μάτς έγινε πραγματικά ροντέο. Βλέπουμε εδώ τελευταία λεπτά και Πεσίδου αποκρούει πέναλτι. Είναι απόκρουση της Μάγδας και Πεσίδου. Πολύ καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, της αναμέτρησης. Στα τελευταία λεπτά, όπως είπα, κατάφερνε, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ. Ένα παιχνίδι με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά σε ποιότητα και να είναι οι δύο μεγάλες πρωταγωνίστριες ουσιαστικά στο γυναικείο handball τα τελευταία χρόνια. Στην Κοζάνη ο τελικός αυτός, όπως βλέπετε τα σαπλάνα είναι τελευταίες, εδώ μια προσπάθεια από πλευράς Νέας Ιωνίας. Να λοιπόν τα νέα εδώ σπάθεια. Είναι το γκολ, Γιώργο, από πλευράς ΠΑΟΚ πριν το buzzer beater και θα το δούμε την τελευταία φάση στην οποία αναφέρθηκες. Είναι από τις... είναι από αυτές τις 20. Εδώ είναι πραγματικά η φάση που έκρινε την αναμέτρηση. Αυτή είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Συντονιστική εξέλιξη στο τελείωμα του αγώνα. Σπάνια, είναι από τις σπάνιες φορές. Είναι σπάνια περίπτωση, ακριβώς. Είναι μια επίθεση που εκδηλώνει εδώ με την... 20-20 σκόρ, τελευταία δευτερόλεπτα. Με την play θα φτάσει στο extreme. Η μπάλα θα αποκρούσει η τερματοφύλακας. Τώρα είναι αυτή η φάση στην οποία αναφερόμαστε.
Θα βρει την ευκαιρία από το εξτρέμ, θα ανέβει τερματοφύλακας. Ακριβώς. Και ένα τον νικητήριο γκολ που έκρινε τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος γυναικών. Με την Μαρία, Χρήστα Μαρία του Γιαννίδου να είναι αυτή η οποία χάρισε το... Η έκρηξη χαράς, έτσι. Έκρηξη χαράς και εδώ βλέπουμε την Μάγδα Κεπεσίδου να πανηγυρίζει και εδώ... Αλεξανδροπολής, είναι τερματοφύλακας, διεθνής και μεγάλη πρωταγωνίστρια για μια ακόμη φορά στη μεγάλη διάκριση της Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, την έχουμε μαζί μας την Μάγδα τηλεφωνικά. Μάγδα, τώρα βλέπουμε και την αρχηγό σου να σηκώνει το κύπελο στον αέρα. Περιέγραψε μας λίγο αυτές τις στιγμές, οι οποίες τείνουν να γίνουν συνήθεια για σένα προσωπικά και για την ομάδα σου γενικότερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγδα. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά και τιμή μας που σε έχουμε μαζί μας. Είσαι πλέον το next big thing του ελληνικού γυναικείου handball. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ακόμα η αλήθεια δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, πώς κερδίσαμε. Τα τελευταία λεπτά, ο τρόπος. Με τέτοιο τρόπο, έτσι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι επειδή πρωταγωνιστούμε και επειδή το αξίζαμε, πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με λιγότερα λάθη. Πιστεύω ότι αν χάναμε αυτό το παιχνίδι. Βασικά, ξέρω, πιστεύω ότι δεν μπορούσαμε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και με τέτοιο τέλος, δεν υπήρχε ρίσκο να χάναμε. Το πιστεύατε, έτσι. Φαίνονταν, δηλαδή, από τον έλεγχο του παιχνιδιού, παρότι στις πλησίες ο ΠΑΟΚ το πίστευε η ομάδα και οι συμπαίκτριές σου. Είχαμε δύο ήττες στο πρωτάθλημα και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι πήγε με έναν αέρα νικητή, αλλά δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο καθόριζε μία έδρα, ήταν ουσιαστικά ατούσιο, όπως ήταν τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ήταν παιχνίδι τίτλου. Και σε αυτά τα παιχνίδια είμαστε άλλη ομάδα. Μιλάει η ψυχή και δείχνεται τα τελευταία χρόνια να έχετε μία υπεροχή απέναντι στον ΠΑΟΚ σε αυτά τα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια. Τώρα, καθώς θα βλέπουμε και πάλι εκείνη την φάση, είναι, τώρα το ρωτάω ως, όχι τόσο, να το πω και έτσι, σχετικός τόσο πολύ με τις κινήσεις που πρέπει να έχει τερματοφύλακας. Είναι σωστή η κίνηση της αντιπάλου τερματοφύλακα να είναι σε εκείνη θέση, δεν υπολογίζει τη λάθος πάσα της συμπαίκτριάς της? Πιστεύω, χωρίς να θέλω να αφήξω με την άλλη τερματοφύλακα, ότι στα τελευταία λεπτά το τέρμα σου δεν το αφήνει έτσι ανυπεράσπιστο. Είναι το όπλο ουσιαστικά. Αφού δεν μπορεί να βάλει γκολ, ή πρέπει να υπερασπιστεί το τέρμα. Όσο ωραία απόκριση και να έχει κάνει σου, σε όποιο ωραίο και σημαντικό σημείο του παιχνιδιού, δεν το αφήνει έτσι ανυπεράσπιστο. Τώρα όχι επειδή. Ναι, γιατί η Ρώσκα ουσιαστικά σταμάτησε εκεί από την εξτρέμ σα, έτσι δεν είναι, την Παπα-Νικολάου. Στην τελευταία προσπάθεια ανεβαίνει. Ναι, είχα μείνει λίγα δευτερόλεπτα και δεν θυμάμαι ακριβώ τη φάση, γιατί δεν κοιτούσα την τερματοφύλακα, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πιστεύω ότι πανηγύρισε. Λογικό εννοείται, στο παδό στην αριστερή πλευρά. Αλλά εκείνη τη στιγμή από τη μία την καταλαβαίνω, από την άλλη δεν την καταλαβαίνω. Από τη μία έκανε καλά για σαν ψυχολογικό κομμάτι για την ίδια, από την άλλη έκανε πολύ πολύ καλά σε εμάς. Λειτουργήσε παρορμητικά και βοήθησε ουσιαστικά, βοήθησε την Τσιομπάνου να... Στο Γιαννίδου, να πετύχει το κρισιμότερο γκολ της αναμένης αυτό στα τελευταία λεπτά. Και όχι, δεν ξέρω αν τη βοήθησε, αλλά και η ίδια η συμπαίκτριά σου σε εκείνα τα λεπτά δείχνει να έχει εντελώς καθαρό μυαλό, να πιστεύει ότι μπορεί να κλέψει την μπάλα. Δεν ξέρω αν είχε δει την τερματοφύλακα ή την είδα φώτου πήρε την μπάλα σε χέρια της. Δεν ξέρω αν σας είπε, αν την είχε δει νωρίτερα ή μετά. Πάντως. Μείνει και λίγα δευτερόλεπτα, οπότε έχω παντού σουτ. Ήταν πολύ ψυχραιμή, πολύ ωραία σουτ και. Αυτό που χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι υπερβολικός ο τίτλος, πάντως και στα τελευταία χρόνια, τριετία δεν είναι, Μάγδα, ή τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια πρωτάθλημα. Και τρία χρόνια το κύπελο μου, υπήρχε ένα break, όχι πέρσι, πρόπερσι με το κύπελο. Έχεις πάθει αυτό που λέει ο τίτλος, υπερκούπωση, ε. Δεν ξέρω αν έχεις πάθει ή αν δεν κουράζεσαι. Όχι, ποιος κουράζεται να παίρνει τίτλους. Πώς το καταφέρνεις αυτό, πραγματικά, και εσύ και οι συμπαικτριές σου, δηλαδή να μην υπάρχει ο κορεσμός. Τα τελευταία χρόνια που πραγματικά πιστεύουμε τόσο πολύ μία στην άλλη, έχουμε δίψα για νίκη, είναι η δίψα του νικητή, η δίψα του πρωτοαθλητή. Θέλεις κάθε φορά που είσαι πρώτος να μείνεις δεύτερος. Δεν το δέχεσαι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν το δεχόμαστε. Η νοοτροπία μας, η προσωπικότητά μας είναι ότι είμαστε πάντα πρώτοι. Το πάθος φαινόταν σε κάθε στιγμή, σε κάθε προσπάθεια, τόσο από τις κοπέλες που αγωνίζονταν μέσα στο παρκέ, όσο και από τον ΠΑΟΚ, από τη βοήθεια, την ενέργεια που παίρνατε,
Είδαμε την έκρηξη χαράς που έβγαλες, σκαρφάλωσες στο τέρμα, είδα καλά. Ναι, εννοείται. Είναι κλασικός πανηγυρισμός. Είναι ακριβώς με την ένταση του παιχνιδιού, ειδικά ενός τέτοιου παιχνιδιού. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, ποιο να πρωταγκαλιάσεις, με ποιο να πανηγυρίσεις. Και τότε η αδυναμία μου, εννοείται ότι θα ήμουν εκεί πάνω, κάθε φορά που θα πανηγυρίζω ένα τίτλο. Μάγδα, ήταν από τα παιχνίδια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν διαφήμιση για το handball. Ήταν τρομερή διαφήμιση και ήταν και πάρα πολύ καλό που το έδειξε και η τηλεόραση, γιατί μας είδε πολλοί κόσμος, είδε και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή, αναλλαγές στο σκορ, γρήγορο, πολλά γκολ, πολλές εξαίρεσεις, πολλές επικούρες και όλες τις δερματοφύλακες. Ήταν πραγματικά διαφήμιση. Άκουγα κάποιον ειδικό του αθλήματος στη μετάδοση που έλεγε ότι αυτό που κατάφερε η Κεπεσίδου να έχει ποσοστό 56% στις επεμβάσεις στο τέρμα είναι κάτι το ασύλληπτο, πάει για Όσκαρ, λέει η κοπέλα. Ήταν ο προπονητής της εθνικής της ομάδας. Ναι. Είναι για τερματοφύλακα, είναι μεγάλο ποσοστό. Ποιο είναι το μυστικό σου, πώς το πετυχαίνεις αυτό? Δεν μετράω τα νούμερα. Εκείνη τη στιγμή απλά βλέπω μόνο την μπάλα. Δεν έχω στο μυαλό μου καν το πόσες αποκρούσεις, το ποσοστό της εκατό. Δεν υπάρχουν τα νούμερα. Τα όνειρα της Μάγδας και Πεσίδου πού σταματάνε? Δεν έχουν τα βάντη, νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω π.χ. ότι θέλω να πάρω 10 πρωταθλήματα, 10 κύπελα και να σταματήσω. Αυτό δείχνουν και οι αποδόσεις και τα ποσοστά σου, έτσι. Έτσι. Γι' αυτό που αναφέρθηκε και ο Γιώργος Παταζίδης, τα λόγια του προπονητή σου, επίσης τα λόγια του αντιπάλου προπονητή, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε η Μάγδα είναι η καλύτερη τερματοφύλακα στην Ελλάδα, άξισε το βραβείο MVP. Σήμερα έκανε αυτό που φοβόμασταν, δηλαδή να πιάσει ποσοστό 50% και πάνω σε αποκρούσεις. Είναι πραγματικά εξωπραγματικό και ξαναρωτάω, έχοντας ουσιαστικά, δεν ξέρω, μου είπες ότι ποτέ δεν τελειώνει αυτή η δίψα, αυτό το πάθος για νέες κούπες. Υπάρχει στον ορίζοντα η επιθυμία ή όχι απλά η επιθυμία, η προσπάθεια και από μέρους σου να το κινήσεις τον περισσότερο το εξωτερικό, είναι πλέον... Ναι. Εννοείται αυτό. Πάντα ήταν στην μυαλό μου από μικρή που έβλεπα τους αγώνες. Πρωτεύει η σχολή μου αρχικά, η οποία εντάξει, τελειώνω δηλαδή. Πότε τελειώνεις, Μάγδα, για να σε δούμε να μεγαλουργείς και στο εξωτερικό, όχι ότι θέλουμε να σε διώξουμε, αλλά... Θέλω να ανοίξω τα φτερά μου. Αλλά δεν είναι πρωταρχικός μου στόχος τώρα, αυτή την περίοδο. Κάτι μου λέει ότι έχεις ήδη το κάλεσμα και το ρέθισμα από την φίλη και πρώην συμπαίκτρια σου, τη Λαμπρινή Τσακάλου, για το εξωτερικό. Εννοείται, είχαμε τα θετικά τα σχόλια, τα συγχαρητήρια, τις καλές επιτυχίες μας στείλει πάντα, αγαπάμε. Εννοείται, έκανε πρώτα το πρώτο βήμα και είναι και ένα κίνητρο αυτό να με τραβήξει μαζί της έξω. Πάντως ρε παιδί μου, αυτό που καταφέρνεις και είσαι πραγματικά νούμερο ένα στη θέση σου και δεν παίρνουν τα μυαλά σου αέρα και συνεχίζεις να έχεις πρώτο στόχο μαζί φυσικά με την εξέλιξή σου έτσι και τα ντρόπια και τη σχολή είναι αξιομνημόνευτο πραγματικά. Αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, μπορείς να το πετύχεις, πιστεύω. Να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και αν έχεις έμφυτο το ταλέντο σου, γιατί... Αυτό είναι διδακτικό για όλους μας. Γιατί η Μάγδα από πολύ μικρή δεκρίνονταν με μετάλλια στο στίβο. Ήταν πρώτη παίκτηρα στη Νίκη Αλεξανδρούπολη στην επάνωδό της αλφαδίας κατηγορία. Εξαιρετικό βόλεϊ. Μην του πούμε και το beach volley. Όπως καταλαβαίνεις, Μάγδα, σε παρακολουθούμε στενά εμείς εδώ οι φίλοι σου. Πολύ εργαλείο λοιπόν, θα μπορούσε να διαπρέψει και σε άλλους τομείς, αλλά νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή, Μάγδα μου, να μην σε κουράζουμε άλλο. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο για την Νικολίνα που την έχεις φέτος κοντά σου. Το αδερφάκι μου, νέα δυναμία μου, μπορώ να πω ότι είναι άψογη σε θέματα συγκαθήκησης, σε θέματα προπόνησης, σε θέματα δεν έχω τι να πω. Η μικρή μου αδερφή μαζί και ελπίζω και εύχομαι να ακολουθήσει κατά γράμμα την πορεία τη δικιά μου, εννοείται με κάτι το κεφάλι πάντα. Και να διατρέψει και αυτή σε τελικού πρωταθλήματα, κύπελα και τα πάντα, πιστεύω. Δεν μπορεί, κάτι θα διέκρινα και για αυτήν στη Νέα Ιωνία για να την φέρουν κάτω στην Αθήνα, έτσι. Εννοείται, έτσι πιστεύω. Τέτοιο μεγάλο σύλλογο όπω είναι η Νέα Ιωνία. Και από εκεί και πέρα θέλει, όπω είπε πολύ σωστά η Μάγδα, δουλειά. Μάγδα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτήν. Εγώ. Τέτοια ώρα. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμασταν. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Αν και τις ευχές αφού αποχαιρετήσαμε την Μάγδα Κεπεσίδου, δεν τις έχει ανάγκη. Πραγματικά είναι next best thing, όχι next best thing, είναι ήδη best thing στο ελληνικό handball. Στο ελληνικό handball και είναι πολύ σπάνιο αυτό. Ξεχωρίζει περιπτώσεις... από πολύ μικρή ηλικία, Βλαδιμίρε, και έχει δώσει το στίγμα της χρόνια τώρα. Είναι αυτό που λέμε ότι το κατάλληλο timing να επιλέξει να κατέβει στην Αθήνα. Έπαιξε ρόλο και η επιλογή της νέας Ιωνίας της ομάδας. Και Γιώργο, όλα αυτά επένδυσε ξαφνικά, έτσι, δηλαδή, δεν ήταν μια... δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια τερματοφύλακας να έχει αποκλειστικά αυτό στο μυαλό της, το άθλημα του χάντμπολ, δηλαδή από μικρή να δουλεύει πάρα πολύ. Είναι θέσα... ταλέντο, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φυσικά έχει το ρέθισμα από την οικογένεια. Την οικογένεια. Μιλάμε για μια αθλητική οικογένεια ούτως ή άλλως. Με την μητέρα της, την Έφη Κουρουζίδου, να είναι μια σπουδαία δερματοφύλακας δεκαετία του 90 στους Κύκλοπες, όταν μεσουρανούσαν στην Α' Αθηνική κατηγορία, με συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και συμμετοχή στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Πάμε λοιπόν να δούμε και την εικόνα, να πάμε στην Α2. Που αναφερθήκαμε στον τελικό των γυναικών στο άθλημα της χειροσφαίρισης, στο άθλημα του handball. Πάμε στην Α2, να δούμε τα αποτελέσματα στους άνδρες, όπου οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης πήραν εύκολα, χωρίς να υδρώσουν καθόλου, δύο πολύτιμους βαθμούς. Έτσι έχω την εντύπωση ότι θα αποδειχθούν στη συνέχεια. Πάμε στα αποτελέσματα λοιπόν του δευτέρου ομίλου της Α2 ανδρών. Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης λοιπόν, Πρωτέας 10-0 ανεφαγόνος, δεν κατέβηκε η ομάδα της Σάρτας. Αλέξανδρος Αξιούπολης Φέακας 17-28, Ζαφυράκης Κιλκής 33-24, 31-32, Αρίων Πτολεμαϊδας Μακεδονικός, Αρχέλαος ΑΕΣ Πηλέας θα διεξαχθεί στις 7 του Μάρτη. Στη βαθμολογία που βλέπετε, Φέακας 25-22, η Πηλέα με ένα μάτς λιγότερο, 18. Βλέπετε, νομίζω, και το ποιες ομάδες έχουν ένα μάτς λιγότερο. Κάποιες έχουν 14, κάποιες 13. 18 ο Ζαφυράκης, 15 το Κιλκής, 13 ο Αρίωνας, 11 ο Αχιλλέος Κατερίνης, 10 ο Πρωτέας Σάρτας και στην ουρά 9 ο Μακεδονικός και από 6 οι Κύκλοπες και η ομάδα της Αξιούπολης. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι στην τελευταία καμπή αυτή του πρωταθλήματος, με λίγες αγωνιστικές να είναι αυτές που απομένουν. Άλλες ομάδες έχουν 7 άλλες ομάδες, με συγχωρείτε, έχουν 4 παιχνίδια, άλλες 5 μέχρι το τέλος. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Δύσκολο παιχνίδι για τους Κύκλοπες, στην έδρα της ομάδας του Κιλκής. Ζαφυράκης Αρίωνας, Φέακας Μακεδονικός, Πρωτέας Αρχέλαος και Πηλέα Αλέξανδρος Αξιούπολης. Και να δούμε και αυτό με τον Πρωτέα. Αν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός το περιστατικό της μη συμμετοχής σε αναμέτρηση, λόγω απόστασης. Καλέστηκαν και οικονομικών ζητημάτων με τα χιλιόμετρα. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχουν οικονομικά ζητήματα, μπορεί να το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό θα ξεκαθαριστεί στα επόμενα παιχνίδια. Και πάμε στα αποτελέσματα της Α2 στις γυναίκες, στον τρίτο όμιλο. Κύκλοπες. Αυτό είναι το μπάσκετ που βλέπαμε. Κύκλοπες Δράμα 37-12. Προσοτσάνη Όλα Δράμα 47-19, στο άθλημα του handball στις γυναίκες παραλαμβάνω, και Δημοκρίτιο Ακρίτες Νευροκοπίου 35-18. Μεγάλα σκόρ σε διαφορά. Μεγάλα σκόρ σε διαφορά, καθώς οι γηπεδούχοι σε αυτή την αγωνιστική είχαν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τις αντιπάλους τους. Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης 10 βαθμοί, 8 έχει η Προσοτσάνη, 8 το Δημοκρίτιο, 4 η Δράμα, 2 τον Ευρωκόπιο, 0 ο Όλα Δράμας. Να φανταστώ ότι δεν έχουμε τις κάρτες. Ακρίτας Νευροκοπίου, Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, επόμενη αγωνιστική. Δράμα Προσοτσάνη και Γούσου Δράμας Προσοτσάνη, 86, και Όλα Δράμας Δημοκρίτιο. Αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική. Και ένα σχόλιο για αυτήν την μάχη της παραμονής με τους Κύκλοπες. Αν είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Καθώς ο Μακεδονικός έχει ξεφύγει μαζί με την Αξιούπολη. Σε αυτήν την αγωνιστική. Και ψυχολογικό είναι αυτό, πέρα από βαθμολογικό, το γεγονός της επικράτησης και το γεγονός ότι οι Κύκλοπες έστω και οπτικά μένουν στη τελευταία θέση, ωστόσο δεν το παρατάνε. Έχουν δύσκολο έργο, αλλά έχουν πει ότι θα το παλέψουν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες. Αυτό είναι σημαντικό, να δίνεις τη μάχη σου και μετά. Μέχρι τέλος, τουλάχιστον, κατά πρώτο να βάλουν την Αξιούπολη από κάτω.
Και θα εξαρτηθεί από το αν θα υποβαστεί ο γουστιτρά μας από την Α1 κατηγορία για να δούμε μετά τι μέλη γενέστε. Το ανδρικό τμήμα της δράμας που έχει μαγρά παράδοση, οι δραμινοί έχουν παράδοση στο άθλημα του χάντμπολ. Νομίζω στην βόρεια ομάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, ίσως είναι μετά Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Κυλικής. Μαζί με τον Κυλικής και τον Αρχαίλο Κατερίνης. Εντάξει, ναι, στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία θα έλεγα, αλλά σωστά το επισημαίνει. Αλλά και τον Κυλικής είχε παρουσίαση στην άλλη εθνική κατηγορία. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και να ολοκληρώσουμε με μπάσκετ. Με τις κάρτες του μπάσκετ. Στον Ανατολικό Όμιλο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Θύελα Φερόν Αστέρας Καβάλας 60-85. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης Εύρος Σουφλίου 76-51. ΑΟΚ Καβάλας Αρίων Ξάνθης 51-62. Λεύκηπος Ξάνθης Φιλία Ορεστιάδας 93-19. Ελπίζω να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Δεν κάνουμε κανένα λάθος. Με τον κύριο Ουζουνίδη να δηλώνει τον προπονητή ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι της Φιλίας τόσα χρόνια που είναι προπονητή. Δεν μας έχει συνηθίσει η Φιλία. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο κατέβασμα της μπάλας. Ανέβασε πυρετό ο playmaker και γενικότερα η Φιλία αντιμετωπίζει, για να δώσουμε μια εικόνα πρώτα απ' όλα, την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας μας δυναμικότητας και πορείας στα τελευταία δύο χρόνια μαζί με το Δημοκρίτιο πέρσι. Πάντως ήταν πρώτος ο Λεύκηπος και πέρσι και φέτος αυτή την εικόνα δείχνει. Διαφορά ρεκόρ, γι' αυτό απόρρισα. Και επίσης εντός και εκτός έχει διαφορετική σύνθεση. Ναι. Δηλαδή κατεβαίνει με άλλα παιδιά εντός, με άλλα παιδιά εκτός έχει πρόβλημα και εσείς. ΕΑΣ Κομοτηνής Δημοκρίτιο Κομοτηνής 71-72. Αγία Βαρβάρα Ακλής Καβάλας 20-0. Άνευ αγώνος, ρεπό είχε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Στη βαθμολογία. Ο Λεύκηπος Ξάνθης ασταμάτητος στην πρώτη θέση με διαφορά 31 βαθμούς. Δεύτερη θέση, Δημοκρίτου και Αστέρας Καβάλας με 28, ΕΑΣ Κομοτηνής και Αρίων Ξάνθης 27, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 26, ως και Φιλία Ορεστιάδας, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης με 25, Θύελλα Φερόν 23, το ίδιο και Αγία Βαρβάρα, ΑΟ Καβάλας 21, Εύρος Φλίου 12 και ο Ηρακλής Καβάλας έχουμε πει ότι είχε αποχωρήσει. Επόμενη αγωνιστική. Αστέρας Καβάλας, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, Εύρος Σουφλίου ΑΟ Καβάλας, Αρίων Ξάνθης, Αγία Βαρβάρα, Δημοκρίτιο Θεία Λαφερών, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ΕΑΣ Κομοτηνής, ένα σημαντικό παιχνίδι, Ηρακλής Καβάλας, Λεύκηπος Ξάνθης, εύκολα, φυσικά ο Λεύκηπος χωρίς αγώνα, ρεπό ή Φιλία Ορεστιάδας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με λίγα παιχνίδια ευρύτικων συλλόγων στις κατηγορίες όπως στα αθλήματα, όπως το χάντμπολ, το άθλημα του μπάσκετ, η Ολυμπιάδα αγωνιζόταν εντός εθνικός είχε ρεπό, την γάμα εθνική εκτός ήταν η ΑΕΤ Δημοτήχου, την Βόλεϊ Λίγκ εκτός ο εθνικός Αλεξανδρούπολης. Α2 εκτός που ξέρεις την Ορεστιάδας, μιλάμε για τον άθλο Ορεστιάδας. Και Βόρεια Λίγκα εκτός. Στην επόμενη εκπομπή θα υπάρχει, έτσι, θα είναι πλούσιο και γεμάτο. Κυριακό, το επόμενο από αγωνιστική δράση στην περιοχή μας. Θα την αποτυπώσουμε και θα την παρουσιάσουμε. Και με αυτά τα λόγια σου θα